Τι λέει ο λαός μας, τόσο γυροβιζιονικό. Η εκπομπή χθεσινή είχε κάνει θράψη. Ναι ρε φίλε. Εντάξει. Πρώτα είναι η Αναστασία που δεν την ανέβασε βέβαια νομίζω στο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Ναι, έστειλε κατευθείαν στο κανάλι της Eurovision φίλε. Να έχω εγώ ενημέρωση. Στην Netflix φίλε πρέπει να τη στείλει για να πάμε του χρόνου εγώ και εσύ και να μην είναι αυτός. Πόσο ζει να μας μισεί. Πώς την λένε την άλλη που μαζί. Δεν ήξερα την άλλη φίλε και τη φάζα της πρώτη φορά την είδα. Κάπου σε ένα ένθετο σήμερα. Σήμερα το πρωί είδα πάλι το reporter Eurovision του Στάρι και θυμήθηκα το όνομά του. Το Γιάννη τον Πουλόπουλο. Γιάννη Πουλόπουλο το λένε. Γιάννη Πουλόπουλο το λένε. Τι λέει, εκπληκτικό. Ο οποίος τον έβλεπε στο μεταξύ, βγήκε σε live σύνδεση. Skype και τέτοια. Από το Τελαβίδ, όχι με κάμερα μάνι το Στάρι, φίλε, κανονικά. Δεν θέλει να το πανηγυρί. Λοιπόν, και φαίνεται ο τύπος ότι ενώ ήταν πολύ πρωί, ας πούμε, το ζει τόσο πολύ. Και είναι τόσο ρεξάτος. Και μιλάει με τέτοιο πάθος για τη Eurovision. Είναι σαν εσύ να. Αυτός ο Πουλόπουλος. Τι να σου πω, ρε, να παίζει τελικό κυπέλου Άρης. Σαν ένα πασχετικό ξέρω εγώ να πάρει ένα τελικό κυπέλου. Ναι, λοιπόν, ναι, ωραία. Τον έβλεπε με έναν τέτοιο ενθουσιασμό δηλαδή και ένα τέτοιο χαμόγελο και η Κατερίνα Ντούσκα και η Τάμτα και πολύ καλές κριτικές και έχει συνέντευξη Καπουτζίδη, την Ευρυδίκη η οποία είναι σχολιάστρια και την Κύπρο. Πώς είναι η αντίστοιχη δική μας ιδέα, είναι και την Κύπρο. Μαζί με τον Τάσο Τρίφωνο. Αδύνα μου και δικάζει αυτό εκεί πέρα. Τάσο Τρίφωνο, τι κάνει, ρε φίλε. Όλη η τηλεόραση Κύπρου βασίζεται πάνω του. Τι γίνεται. Τον έχουν και δικάζει. Κάνει μια πολύ σοβαρή εκπομπή talk show που καλεί διάφορες προσωπικότητες. Κάνει κάποιο άλλο εκπομπή στην Κύπρο πλην του Τάσο Τρίφωνο. Κάνουν κι άλλοι. Η Χριστιανά Αριστοτέλου. Η οποία τα έχει με εκείνο του. Πολύ κάνει. Τον Χρήστο Τσιμισκή. Πολύ δυνατή η Χριστιανά Αριστοτέλου. Άμα δει. Χαιρετούμε του φίλου στο live του Instagram του Νίκου. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Καιρό είχαμε να πάμε live στο Instagram. Βλέπω σχόλια από κάτω. Φίλε, να σου πω λέω κάτι. Είναι εκπομπή μετά από καιρό που δεν έχει αγώνα. Βασικά έχει αγώνα, μα θέλουμε να βλέπουμε κάτι. Τα φιλιά μας. Έλα, φίλε. Στο Χαβιέ Κάμπορα, ο οποίος σχολίασε και αυτός από κάτω. Α, βέβαια. Χαβιέ! Πολύ καλός φίλος. Να μας πει τι είχε γίνει με τον ΠΑΟΚ τότε. Ε? Που σας κάρφωσε! Βγάλτε να μιλήσει. Που σας κάρφωσε! Βγάλτε να μιλήσει. Ο Κάμπορα. Άρης ΠΑΟΚ 2-0. Κάμπορα. Βγάλτε να μιλήσει το Χαβιέ. Λοιπόν, είμαστε σε εβδομάδα Eurovision γενικότερα. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Αύριο έχουμε το δεύτερο ημιτελικό. Θα προσπαθούμε να φανούμε εντάξει των περιστάσεων και τη πολύ ωραία εκπομπή που πραγματοποιήσαμε χθες. Εγώ έχω. Η πρότασή σου για το Σάββατο έχει ενδιαφέρον. Απλά το Σάββατο σου λέω θα μας βρει το πρωί. Δηλαδή δεν αντέχω κι άλλο Σάββατο. Δυόμιση. Τέσσερις και τέταρτο ξέρω. Την άλλη φορά έφυγα από το γραφείο και μπήκα σπίτι 6 παρά 20. Θα συνεννοηθούμε με τον Βασίλη Καβαδία, ο οποίος είναι ηχολήπτης. Ναι. Λοιπόν, είμαι όποιον είναι ηχολήπτη εκείνη την ώρα. Ζάστε να κάτσει μέχρι τις 2.30 το Σάββατο βράδυ. Τι πιο ωραίο από αυτό. Νομίζω ότι αυτό μου έλεγε έξω. Δηλαδή, μακάρι να έρθει το Σάββατο. Να... Ο Ζάτσι εδώ μεταξύ που δεν λέει καν όχι, απλά ξυφνών. Κουνάει το κεφάλι του πίσω με δυσκολία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εμείς σκεφτήκαμε με τον Νίκο το Σάββατο βράδυ 10 η ώρα να είμαστε εδώ. Να πούμε θα απαλλάξουμε τον Γιώργο τον Παναγιώτη, δεν ταλαιπωρείται. Ναι, δηλαδή εντάξει το παιδί αυτό εδώ πέρα βαράει υπερορίες άσχημες και να κάτσουμε μέχρι τις 2.30 και να κάνουμε Eurovision Night. Θα πάρουμε και πίτσες με τον Νίκο εδώ πέρα, εντάξει, θα πάρουμε και μπύρες και όποιος άλλος θέλει μπορεί να γίνεται, Νίκο. Είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα αυτές τις μέρες. Δηλαδή έχει, σήμερα, χθες είχε Golden State. Ναι. Αύριο έχει πάλι Eurovision, σήμερα έχει Γιάννη, οπότε θα ξαναξενυχτήσουμε. Ναι. Μετά Παρασκευή έχει Final Four Ευρωλίγκα. Ναι. Δύο παιχνίδια. Σάββατο έχει τον τελικό. Δεν βγαίνουμε, ρε φίλε. Δεν μου φτάνουν. Δηλαδή πρέπει να κόψουμε τον ύπνο να το κάνουμε 4-5 ώρες τη μέρα. Δεν βγαίνουμε. Τι να κάνουμε. Είμαι κάτι νεγνικό. Μια φορά το χρόνο έχει τελικό γύρω. Η άλλη επιτυχία στην είπα. Ποια. Μου ήρθε χαρτί ότι είμαι η φορευτική επιτροπή. Νάτα. Μεγάλη χαρά. Τι σούλα. Μεγάλη τιμή για μένα. Τι σούλα, αδελφέ μου, θα πα. Δεν μπορεί να αποφύγει. Θα πάω. Τι να κάνω, μπορώ να μην πάω. Κρακ. Τι να σου πω τώρα, μιλάμε για επιτυχία. Και πρόσεξε σκηνικό. Μου στέλνει ο πατέρας μου Viber, χωρίς να μου λέει τι είναι. Φωτογραφία το χαρτί. Φωτογραφία το χαρτί το οποίο γράφει πάνω Ελληνική Δημοκρατία. Και λέω τι είναι αυτό το εξηγήσω. Στο στρατό, ξανά. Έφεδρος. Για ποιο λόγο. Ναι. Ωραία. Και μετά βλέπω τι είναι και λέω μπράβο, ρε φίλε, μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και τι ώρα πρέπει να είσαι εκεί, 6 το πρωί. Μέχρι τι ώρα. Δεν ξέρω. Μέχρι τι ώρα πάει, ξέρω εγώ. Και επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είμαι και τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί λογικά. Ναι. Αυτοί που καλούν, αυτοί είναι μετά. Αλλά δεν νομίζω εγώ να έχω δεύτερη Κυριακή πάνω με Ιγνάτιο. Μόνο με χαρτί γιατρού νομίζω. Όχι, εσύ δεν θα έχει. Δεν θα έχω Ιγνάτιο πάνω. Δύσκολα. Ιγνάτιο δεν θα πάρει 60%. Στη ξεφτύλα 60%. 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί και πρόσεξε με λίγο. Εγώ είμαι αναπληρωματικό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να είμαι εντελώς εξτραντή εκεί πέρα, να μην κάνω απολύτως τίποτα. Στον πάγκο. Μου παίρνει το κινητό. Δεν το ξέρω αυτό. Αν κάποιο έχει δουλέψει σε εισαγωγικά, νομίζω πληρώνεστε κάτι ψηλά. Πρέπει να παίρνετε κάτι. Και από εκεί λεφτά θα πάρεις. Ναι. Και από εκεί λεφτά θα πάρεις. Παντού λεφτά παίρνεις.
Λοιπόν, αν κάποιο έχει δουλέψει σε φορευτική είναι επιτροπή. Πραγματικά, όντω, άσχη να μα πει μόνο, γίνεται, μόνο για έναν τύπο που έχει δουλέψει σε φορευτική επιτροπή. Ναι. 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Ειλικρινά, να μα πει τι γίνεται, γιατί. Για να βάλετε λίγο τον Νίκο μα γουρούνι. Δεν έχουμε και επιλογή, ναι. Δηλαδή, δεν είναι και τίποτα άλλο. Ναι. Και λέω ρε φίλε, δηλαδή, ειλικρινά τώρα, έτσι. Δηλαδή, η τύχη, η καλή. Είσαι σε Δήμο όμω δηλαδή... που έχει φαβορή ξεκάθαρο, δεν είναι. Ναι, ρε παιδί, από καμιά 5-6.000 κόσμο που είναι γεγραμμένοι εκεί πέρα και παραπάνω, εγώ σου λέω. Ωραία. Ναι. Στο δημοτικό διαμέρισμα του Στοχωρίου. Ναι. Το δικό μου το όνομα έκατσε, ρε φίλε. Στην κλήρωση. Δηλαδή είναι δυνατόν. Τι να κάνουμε, φίλε. Είναι δυνατόν. Τι πληθυσμό έχετε πάνω. Ρε φίλε, στο χώρο δεν έχει. Εγγεγραμμένο στο Δήμο σίγουρα έχει καμιά 5.000. Λίγοι. Και μπορεί να σου λέω και λίγου. Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Καμιά δεκάρα δεν έχετε. Δεν ξέρω πώς σημαίνουν εκεί. Ναι, σου λέω και εγγεγραμμένο στο Δήμο. Και εσύ δεν μένει εκεί. Ναι, κατάλαβε. Πάρτε και τη... το σκεφτόμουν το μεταξύ πριν κανένα μήνα. Να του το πει. Όχι, μήπω να μεταφέρω τα δικαιώματα. Στο... Και μπορεί να σε βάζανε φορευτική κάτω, ρε φίλε, στο κέντρο. Ρε φίλε, όμω εκεί ήταν πολύ πιο μεγάλη γκάμα των επιλογών. Δηλαδή είχε καμιά 500.000 δημότε, οκ. Okay. Ναι, εντάξει. Ήταν 0,001%. Θα μου πει, δεν ξέρει. Στην καλή μπορεί να σου κάτσει και εκεί. Σωστό. Τι να πω, ρε φίλε. Ένα δεν έχει κάνει φορευτική παγκόσμια την εκπομπή, ρε παιδιά. Και το σκηνικό ήταν φοβερό. Ναι. Με το Viber από τον πατέρα μου. Ξεκινάμε από το ότι ο πατέρα μου έχει Viber και ξέρει να στείλει φωτογραφία. Ναι. Είναι μεγάλη. Πόσο χρόνο είναι. Συνταξιούχο είναι στα 60. Πόσο νομίζει, 65. Τόσο. Α το δούμε. Ναι. Εντάξει, δεν σημαίνει. Δεν μαθαίνουν ρε φιλοκτήρια. Φυσικά και μαθαίνουν. Ναι. Έχει και όχι μόνο μαθαίνουν. Ναι. Όχι. Α, και όχι μόνο μαθαίνουν, είναι και πάρα πολύ eager να μάθουν για αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι ένα από τι αγαπημένε σχολείε όταν το παίρνουν πια πολύ σοβαρά. Απλά είναι δύσκολη η διαδικασία μέχρι να το μάθουν. Eager είναι, οκ, okay, ναι, αλλά μέχρι να το βρουν γιατί πολλέ φορέ. Είναι ένα εντελώ καινούριο κόσμο για αυτού όμω και πραγματικά του απασχολεί πάρα πολύ μετά. Και του λε κάτι και το ξεχνά. Και το ξεχνούν μετά. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα και πρέπει να του το ξαναλέ. Καλά, οκ. Okay. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποτε μα μαθαίνουν αυτοί, τώρα του μαθαίνουν. Αχ, Νίκο, έτσι είναι. Αχ, Νίκο, έτσι είναι. Την έφαγε λοιπόν ο Νίκος Μοσκοβίτης. Τελεκοντρόλι. Το βλέπει κάπου. Όχι. Πού είναι. Ποιο το βάλει εκεί πάνω. Βάλουμε να δούμε ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ρε φίλε. Α, παίζει και. Και Leeds United. Το βάλε Τζον είναι 0-0. 1-0 η Leeds, άρα 2-0 δηλαδή. Στην οποία Leeds. Και τελικά άκουσε με ρε Νίκο χθες, γιατί όταν είσαι παραπληροφόρηση. Εγώ. Λοιπόν, ναι. Ποιο πέρασε, δηλαδή. Χθες έπαιζε Άστον Βίλα West Brom. West Brom, ωραία. Μπράβο. Με το 1-0 δεν ήταν γκολ Ευρώπη εκείνο. Δεν ήταν... Πήγε παράταση και πέναλτι. Στα δηλαδή. Πέναλτι πέρασε η Άστον Βίλα, η οποία ναι. Πάει στον τελικό. Που θα με τον νικητή του ζευγαριού τώρα. Του Λίντ, ναι, Derby County. Άρα δεν μα τα πει. Πιθανότατα η Λίντ, ναι, γιατί βλέπουμε, είναι... ναι. Είχε κερδίσει 0-1 στο πρώτο παιχνίδι. Είναι 1-0 στο 38 στο δεύτερο. Ναι. Έτσι. Και λογικά θα πάει Άστον Βίλα Λίντ τελικό. Ναι. Για να ανέβει και διάβαζα, έβλεπα κάπου ότι παίρνουν 200 εκατομμυριάκια να ανέβουν. Πόσα? 200. 200? Ναι, φίλε. Καλά δεν είναι. Βγαίνεις με 200, κάνεις μια καλή ομάδα. Έχεις μια βάση 200, για να κάνεις μια 200 ομαδούλα. 200 εκατομμύρια. Τηλεοπτικό. Καλά δεν είναι. Και εδώ ανεβαίνει κάποιος η Super League, και... Super League 1 πλέον, γιατί έχει αλλάξει κιόλας το καθεστώς. Έχει ψωμάκι πλέον με τη Super League 2, φίλε, γιατί καλά είναι. Θα έχει παραπάνω λεφτά, όχι, αλλά 200 εκατομμύρια τι να τα κάνεις, φίλε. Ρε φίλε, να έχει μια βάση. Είναι όμως ωραία κυμπάριδες, ναι, σωστή. Δηλαδή σου λέει ανεβαίνεις, έλα εδώ πέρα για να είσαι ανταγωνιστικός με τους άλλους ναι. Και να μην πας για το φούντο. Πάρε 200 εκατομμύρια να έχεις. Πάρε 200 να είναι. Τι είναι 200 εκατομμύρια. Κι άμα δεν τα φας όλα, βάλτε τα στην άκρη. Λίρες, έτσι. Ευρώ. Όχι ευρώ. Ευρώ περίπου. Πάτω ήδη πάρα με δεν είναι το ίδιο. Τώρα πώς είναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι 200 εκατομμύρια λίρες. Τα 200 εκατομμύρια λίρες είναι σίγουρα. Δεν γνωρίζει την ισοτιμία στην άκρη. 20-30 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Πόσο. Τι. Περίπου. Πες το περίπου, ναι. Στο περίπου. Έτσι πάει, φίλε. Μάλιστα. Εδώ οι φίλοι στα social δίνουν, ναι. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Ανδρομάχη, βέβαια. Γεια σου και σε σένα που δεν σε κάλεσαν. Πού δεν σε κάλεσαν. Λοιπόν... Eurovision Night. Eurovision Night, ναι. Άμα την κάνουμε το Σάββατο, έλα εδώ πέρα. Λάτε εδώ πέρα, μαζευτούμε όλοι μαζί, το ζήσουμε. Ας στήσουμε μια γιγαντοοθόνη στο ραδιομέγαρο. Τι ωραίο πανηγυράκι, ρε φίλε. Τι ωραίο. Τώρα, εγώ σκεφτόμουν χθες, το βράδυ που γύρισα σπίτι και λίγο το πρωί που έβλεπα το ρεπόρτερ αυτό εδώ πέρα που ζει το μύθο. Το Γιάννη Πουλόπουλο. Το Γιάννη Πουλόπουλο, ναι, τέλος πάντων. Ο Καπουτζίδης, ας πούμε, λέω, που πήγε. Θα πήγε από τη Δευτέρα. Θα πήγε. Που τίθεται. Κυριακή, Δευτέρα. Εκεί πέρα, μπορεί και πιο πριν. Μια εβδομάδα τι κάνει εκεί. Αυτοί μετά τι κάνουν, ρε φίλε. Πάνε αποδείξεις στην ΕΡΤ. Τι γίνεται. Δηλαδή. Σαν και εμάς. Ρε παιδί μου. Άντε, πες τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία, ξέρω εγώ. Τα κανονίζει η EBU και δεν ξέρω εγώ τι. Πολύ ωραία. Ναι. Τώρα, άμα θα πας μια εβδομάδα στη. Δηλαδή. Τη Τρίτη, ωραία. Ήταν χθες. Ποια Δευτέρα. Φάνε 2-3 μέρες πριν. Ωραία. Κυριακή ή Δευτέρα. Μένουν μέχρι Κυριακή τουλάχιστον για να γυρίσουν. Ναι. Δεν μια εβδομάδα είναι, ρε φίλε. Τι φάση με τα κατά να αποδείξει κράτα, εσύ έχεις καμιά καλή απόδειξη να τη στείλω εγώ στο τέτοιο. Πώς είναι η φάση, ας πούμε. Ή παίζει ένα τροφείο, ξέρω εγώ, 300 από τη μέρα, παιδιά, και κάνετε ό,τι θέλετε.
Μάλλον το δεύτερο θα παίζει. Τους κλείνουν τα ξενοδοχεία, okay, και τακτοποιούν αυτοί. Και θα τους δίνουν τώρα λογικά. Πάρε 1000 ευρώ. Αυτά σου λέω, ρε φίλε. Η διαμονή και το αεροπορικό. Ναι. Δηλαδή η διαμονή πρέπει να είναι, όχι, σου λέω, η EBU, αυτή που κάνει την Eurovision, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τους φιλοξενεί όλους. Πιθανολογώ πως ναι, ρε φίλε. Ειδικά τώρα τις. Τα λεφτά όλες που... αυτές τις. Τα λεφτά που τα βρίσκουν. Έχει τώρα. Τη διοργανώτρια χώρα. Διοργανώτρια, χορηγή, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Εμείς να καταλάβουμε. Σου ρωτάω, δηλαδή πάει ο Καμπουζίδης τώρα με την τύπησα χθες με το βράδυ, τελείωσε το σκηνικό και λένε πάμε να πιούμε κανένα ποτό. Ναι. Έχει πάρτι η τάδε χώρα στο τάδε μέρος. Πολύ ωραία. Πάμε, πίνουμε. Πού γίνονται αυτά, όντως. Ναι. Ναι, πολύ ωραία. Τρία τζιντόνικο Καμπουτζίδης. Δεν ξέρω τι τέτοιο έχει. Τι δύο κοσμοπόλιτα, πίνει η άλλη, σου λέω. Ναι, δεν ξέρω τι νόμισμα έχει, ρε παιδί μου, στο Ισραήλ. Που σου λέω, παράδειγμα, ξέρω εγώ, είναι 50 ευρώ. Ωραία. Τι νόμισμα έχει στο Ισραήλ, όντως, ναι. Τα πλερώ, ωραία, πλερώ, 50. Πλερώ, ναι. Μετά τι κάνω, γυρνάω πίσω και πάω στο διευθυντή και του λέω, αδελφέ, κοίταξε να δει αυτέ τι υποδείξει. Έξω δάμου. Ωραία. Γιατί εμεί έτσι κάνουμε, να ξέρετε. Βεβαίω, κύριε Καμπουτζίδη, θα πιστωθώ στο λογαριασμό σα, ξέρω εγώ. Μέχρι τέλος του μήνα. Δεν νομίζω να λειτουργούμε αποδείξεις αυτή. Μάλιστα. Άρα παίζει μετρητό. Μόνο εμείς λειτουργούμε. Παίζει μετρητό, λες εσύ. Λογικά θα του δίνουν κάτι, δεν γίνεται. Μάλιστα. Γιατί αυτή τώρα, πρόσεξε, αν εξαιρέσεις τις. Είναι σοβαρή απορία αυτή τώρα για την διαδικασία. Φυσικά, γιατί η εκπομπή ασχολείται μόνο με σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς. Εντάξει, αν εξαιρέσεις τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό, είναι τρία βράδια. Ωραία. Δεν του μένουν άλλα τέσσερις μέρες άδειες που δεν έχει να κάνει. Και χώρια που ότι όλη τη μέρα. Ανάμεσα στους ημιτελικούς και στο τελικό και σε όλα αυτά έχει ανταλαβαίνει, έχει και δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι τώρα, άιντε πήγαμε αράζω στο δωμάτιο κοιμήθηκα. Oh, how are you και τα λοιπά και αού, ναι. Έχω να γράψω και κάτι τέτοια. Έχω να γράψω. Τι να έχει να γράψει. Έχει μόνο καφενείο. Έλα, έχουμε άνθρωπο για φορευτική επιτροπή. Ωραία, καλησπέρα, ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Έφορα. Χαίρετε. Είστε φορευτικοί. Νίκο, σχετικά με τον εκλογικό αντιπρόσωπο που είπες πριν. Ναι. Όχι εκλογικό αντιπρόσωπο, όχι, περίμενε. Όχι. Εφορευτική επιτροπή. Αναπληρωματικό, γράφει το χαρτί μου. Εφορευτική επιτροπή, αναπληρωματικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχα κάνει εγώ πριν πολλά χρόνια βέβαια, αλλά μάλλον ισχύει. Πάνω κάτω το ίδιο θα γίνεται λογικά. Ελληνικό δημόσιο είναι, οπότε δεν αλλάζει. Ναι, σωστό και αυτό. Πέρα από το δικαστικό αντιπρόσωπο, ναι. Κανένας άλλος δεν πληρώνεται. Το ξέρω. Τώρα εδώ πέρα στο συνάδελφο πες το. Αλήθεια. Και εγώ έτσι ήξερα. Και άλλοι τι κάνουν εκεί πέρα. Μην το πει, ξέρω εγώ τι κάνουν. Τον πίνουν. Ναι, τον πίνουν, ναι, ναι. Τον εντάξει, τον πίνουν. Τους πάει τάπα. Το κακό είναι ότι θα πρέπει να καθίσεις μέχρι αρκετά αργά. Μέχρι τις 12-2 πόσο. Αυτό το πρόβλημα. Ναι, εκεί. Ανάλογα και με το εκλογικό τμήμα βέβαια, γιατί πολλοί τα κάνουν αυτόματα τώρα στα χωριά επάνω, τώρα πρέπει καλή νύχτα, δηλαδή θα πρέπει να περιμένεις μέχρι την τελευταία ψήφο. Υπάρχει πρόβλεψη φαντάζομαι για food and beverages, δηλαδή στην όλη διάρκεια. Φέρουν κάτι πίτσες, κάτι τέτοια, τώρα πληρώνει ο δικαστικός από εκεί, γιατί μην περιμένεις από πουθενά άλλο βέβαια. Πάλι καλά που δεν τα πληρώνει για αυτή που είναι εκεί. Μια ο ένας ρεφενέ, μια ο άλλος ρεφενέ, κάπως να τακτοποιηθεί η μέρα. Εγώ πάντως θυμάμαι όταν τελείωσα και πήγα σπίτι στις 3 το πρωί, είχα χάσει, δεν ήξερα αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα, τα είχα χάσει. Ναι. Εσύ είχες πάει και παλιά, δεν έχεις εικόνα δηλαδή και το αν μπορούμε να έχουμε τον κινητό μας τουλάχιστον μαζί να το φορτίσουμε 5 φορές για να σκοτώσουμε την ώρα μας. Εσύ πότε πήγες, περίμενε. Έχει τώρα πόσα χρόνια, την προηγούμενη φορά, δηλαδή. 8 χρόνια. Ναι. Δεν είναι πολύ παλιά. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι φαντάζομαι από τότε. Και πήγες 6 ώρα το πρωί και έφυγες 3. Ρωτήσω λίγο κάτι, πες λίγο το όνομά σου. Πήγα νύχτα, έφυγα νύχτα. Έτσι θα γίνει δουλειά. Καλά να περάσεις, αδελφέ. Έτσι θα γίνει δουλειά. Καλά να περάσεις. Που σημαίνει και διανυκτέρευση την προηγούμενη σα χώρα. Καλά να γίνει, μα χάσαμε τον κύριο μα εντελώς. Καλά να περάσει. Μα τριμάξαμε σου. Και κοραδίδω Παπαδόπουλο και παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Νίκο, πες το Σάβα να πάει κι αυτό. Το Σάβα. Εσύ είσαι ρε κουφάλα. Τι λόγια είναι αυτά τώρα κουφάλα. Εσύ είσαι ρε κουφάλα. Ποιος περίμενε να είναι. Είναι ο Δημήτρης. Ναι. Κολλητός του αδελφού μου χρόνια. Εγώ το θεωρώ και δικό μου φίλο όλα αυτά τα χρόνια. Εννοείται ρε φίλε. Λοιπόν, ο οποίος με έχει μάθει μια πολύ καλή ταβέρνα γιάφκα με ψάρι στο Παξέ. Πολύ μεγάλη γιάφκα. Μεγάλη μορφή. Πρώην Golden Boy. Έτσι, ναι. Ο συγκεκριμένος. Πρώην Golden Boy, γιατί την ψώνεις και σκοτώθηκε. Τώρα στοχολογιά. Στοχολογιά, μάλιστα. Λες να μας έρθει και μας κανένα χαρτί δηλαδή τώρα για το Δήμο Θερμαϊκού τώρα, λες. Όχι μωρέ, ό,τι έχει μοιραστεί, έχει μοιραστεί τώρα τελευταία στιγμή, δεν νομίζω. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν και οι αναπληρωματικοί τώρα, οι πιο πολλοί να ξέρεις ότι... Ο αναπληρωματικός τι κάνει ρε Δημήτρη όμως τώρα, περίμενε. Ο αναπληρωματικός πρέπει να παρουσιαστεί κανονικά. Ναι. 6 ώρα το πρωί. Και, ναι, κανονικά όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Απλά. Σε περίπτωση κολλήματος ενός από
ένας από τα παιδιά που τα σπαντοπιστεύει. Τέσσερις διάβασα. Τέσσερις διάβασα. Το... Είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος και τέσσερις. Το κόλλημα πώς μεταφράζεται δηλαδή. Είμαι άρρωστος, δεν νιώθω. Γιατρό. Α, θα υπάρχουν. Γιατί, μάλλον χαρτί από το νοσοκομείο, όχι από γιατρό σχέτο. Τι χαρτί θέλουμε για να το γλιτώσουμε, Δημήτρη. Νοσοκομείο, νοσοκομείου. Έχουμε καμιά Έλα βρε τώρα, άμα είμαστε καλά θα πάμε τώρα και εσύ, εντάξει. Τι θύμα που είσαι. Ζήσουμε την εμπειρία. Δηλαδή, εντάξει τώρα, απλά να κανονίσεις ναι. την ναι. επόμενη μέρα να είσαι free. Εσύ θα πέσεις να ξεραθείς και δεν θα ξαναξυπνήσεις. Τέλεια. Τέλεια. Εσύ πότε ήσουν, αρε, Περέα, ήσουν πριν 8 χρόνια δηλαδή. Ναι. Πω, τι τσίβι είχες φάγει. Και στην τράπεζα πώς πήγες την άλλη μέρα. Βουλευτικές εκλογές ήταν αυτές. Πήγα νύχτα, έφυγα νύχτα. Βουλευτικές ήσουν ή δημοτικές, τι ήσουν. Δημοτικές. Ναι. Φαντάσου βουλευτικές τι γίνεται. Πω. Κόλαση. Πω. Βέβαια τώρα είναι πιο δύσκολο ακόμα γιατί ναι. είναι τριπλή, έτσι. Να, μπράβο. Τώρα έχει ναι, δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι την πρώτη Κυριακή. Ναι, έχει σε ρήπαϊ. Νίκο, σε βλέπω. Είναι κανένα θαύμα φίλο Ιγνάτιος να πάρει κανένα 60% και κουβαλιόμαστε και δεύτερη Κυριακή. Ιγνάτιος κατά αυτό ελπίζω. Και πρέπει να γίνει καταμέτρηση όλων των κάλπες που θα νίκει. Βέβαια, ωραία. Μία-μία. Τέλεια. Και άμα δηλαδή πάει ο Νίκος, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα περίμενε, έτσι, και το παίξει λίγο και πει, δεν νιώθω καλά, αχ, ζαλίζομαι, αχ, πολλοί το κάνουν αυτό, αλλά πλέον οι δικαστικές αντιπρόσωποι δεν... Τι έχουν και γιατρό εκεί! Δεν μασάνε. Μάλιστα. Έχουν το δικαίωμα να σε καλέσουν στο εκλογικό τμήμα, έστω και μέσα από την αστυνομία. Ναι. Να καλέσουν δηλαδή την αστυνομία και να σε προσαγάγουν εκεί βιαίως. Φθηνά τη γλιτώσαμε δηλαδή. Ξυστά μας. Δεν είναι απλά δηλαδή, εντάξει, κάποιοι την κοπανάνε, αλλά δεν είναι έτσι απλά. Είναι έτσι να είσαι τυχερός, ρε παιδί μου, έτσι δηλαδή, να κάτσεις το όνομά σου. Εσύ δηλαδή, ρε φίλε, τότε δεν πήγε να τους πεις, ρε παιδιά, εγώ είμαι κοντζάμ διευθυντής. Ναι, κοντζάμ διευθυντής σε τράπεζα, πες του Ζήμουρου ή που ήσουν τότε να πούμε. Θα με βάλετε με λεφορετική επιτροπή. Το μεσημέρι, εάν μένεις κοντά. Εντάξει, μπορείς να φύγεις ρε παιδί μου, να πας σπίτι σου ξέρω εγώ κανένα δύο ώρα, να ναι, okay. και να ξαναγυρίσεις. Ναι. Αλλά αν μένεις μακριά, πού θα πας, πού να πας να μείνεις. Ο συνάδελφος εδώ πέρα μένει κέντρο, αλλά εντάξει, μπορεί να το... Ανέβουμε στη μαμά λίγο ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Εντάξει, άμα μπορεί να την κοπανίσει έτσι για κανένα δύο ώρα ρε παιδάκι, μεσημέρι συνήθως... Πέφτει λίγο κίνηση. Ναι. Γι' αυτό πάω εγώ πάντα μεσημέρι και ψηφίζω που δεν έχει καθόλου κόσμο. Ναι, εκείνες τις ώρες μπορείς να πας πίσω, ας πούμε, κάνα δύο και να ξαναγυρίσεις πάλι. Σάββατο βράδυ ψήσεις τίποτα καλό, φιλαράκι μου, εκεί πέρα να παίξουμε λίγο μπαλίτσα. Ψήνεσαι. Εγώ ψήνομαι, αλλά άντε ψήσεις και τον άλλον. Εσύ δεν τον ψήσεις. Βέβαια τον ψήσω. Εγώ εσύ δεν τον ψήσεις τον άλλον. Πώς θα τον ψήσω, με περιστέρι, τι να κάνω, δηλαδή, να στείλω. Θα αναλάβω εγώ, εντάξει. Έτσι. Θα μάλωσω εγώ. Έγινε, φίλε. Πάρε με τηλέφωνο για να το κάνω. Θα σε πάρω. Την καρδιά περιβόλη μας έκανες, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φίλε. Τι να κάνω, καλά, φιλαράκι. Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Τέλεια. Τεράστια μορφή. Είναι ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ. Σωσία στο έργο. Και για τα καλύτερα παιδιά. Άρα, Νίκο μου, την έφαγες με λίγα λόγια. Και λέω και ευχαριστώ. Και λες και ευχαριστώ. Δηλαδή. Βασικά θέλω πριν πάμε στο break, πες μου πώς αντέδρασες τη στιγμή που διάβασες τι ακριβώς γίνεται. Την πρώτη σου αντίδραση. Μετά μπορεί να το πεις. Πώς αντέδρασα, ρε φίλε. Καταρχάς σκέφτηκα ότι έχασα μία Κυριακή. Ωραία. Τι είπες από μέσα σου, ας είναι και πινελίκη. Λέω ρε φίλε, δηλαδή χάθηκε να κάτσουμε στο χιλιάρικο της φορολοταρίας, να κάτσει εκεί πέρα η κλήρωση. Δηλαδή πρέπει να έρθει εδώ. Δεν είπες δηλαδή μαμά το σπίτι μου, ας πούμε. Είπα τώρα ό,τι. Είπα τελείω. Τι να κάνουμε. Το δικό μου. Τι να κάνουμε. Το δικό μου. Λοιπόν, για την ώρα πάμε στο break εμείς. Εγώ πιστεύω ότι αν. Ναι. Πώς το λένε, υπηρετή στη μαμά πατρίδα τελείωσε μετά το ότι είχε να κάνει σε τέτοια θέματα. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Έφεδρο δεν σε έχουν καλέσει ακόμα. Όχι, τι έφεδρο, βρε. Εμένα ευτυχώς δεν θα με καλέσουν ποτέ. Λοιπόν, okay. Πάμε στο break. Σε κουράσανε πολύ σου τρεις μήνες που είναι εκεί, γι' αυτό. Όχι, γιατί είμαι στο εξωτερικό. Αν και βασικά στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα, τέλος πάντων. Είμαστε. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Εύκολα και απλά κατεβάζετε εφαρμογή τη στοίχημα στο κινητό ή το τάμπλετ σας. Παίζετε τώρα. Αυτό βλέπουμε. Ποιος αυτό είναι τελικό κυπέλλου Τουρκίας, φίλε Γαλατασαράι, Κισάρσπορ 2-1. Ωραία. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, δεύτερο μάλλον και πάει βάρο Τούρκος. Και πάει βάρο Τούρκος εδώ για πέρα. Για να δει αν εδώ ο Παλίκαρος αμυντικός έχει κάνει πέναλτι στην Ακισάρη. Ακισάρη, η οποία πήρε πέρσι κύπελλο Νίκο και φέτος είναι τελευταία και υποβασμένη. Μάλιστα, εντάξει. Έτσι έδωσε ποδόσφαιρο. Πέναλτι, έδωσε. Το ποδόσφαιρο Νίκο είναι όπως η ζωή. Τη μία σε πάνω, την άλλη σε κάτω. Λοιπόν. Και η Derby County σοφάρισε την Λίντζ λίγο πριν το λεπτό. Αν θέλετε να παίξετε επόμενο goal Leeds United, μπαίνετε στη στοίχημα. Τσακ μπαμ σε δύο λεπτά και έχετε βάλει το στοίχημά σας και έχετε πληρωθεί και θα το βάλει. Να ξέρετε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, λέει, πες τον Νίκ να μην μασάει, θα του πάω εγώ πίτσα στο εκλογικό τμήμα και για επιδόρπιο γλυκό καλτσονάκι με μπισκότο και λίλα πάω να γουστάρει. Τέλεια.
Ποιότητα. Τέλεια. Αντώνης ποιότητα. Ξέρεις τι με σκοτώνει. Ο Αριανός έχει ποιότητα. Ξέρεις τι με σκοτώνει, φίλε. Με σκοτώνει όταν δεν κάνω τίποτα. Βαριέμαι πάρα πολύ όταν δεν κάνω μαζί τίποτα. Μαζί σου, όχι. Δηλαδή. Ναι. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, όταν έχεις να κάνεις οτιδήποτε έχει να κάνει που μπλέκεσαι με το ελληνικό δημόσιο, συνήθως προϋποθέτω ότι θα φας χρόνο. Χρόνο με τον οποίο δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα την άλλη είναι Κυριακή θα είναι 6 ώρα το πρωί, εντάξει. Να πιεις ένα καφέ. Θα το πιεις. Θα πιεις κι άλλο καφέ. Θα μπει λίγο στο κινητό, θα μιλήσει με κάποιον. Αν έχει το κινητό, γιατί αυτό με προβληματίζει περισσότερο. Ωραία. Α, το Δημήτρη, αν ακούς, εγώ έχω και ένα άλλο θέμα. Έχω και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι το εξής. Τώρα, στο χώρο, όπως έχω πει πολλές φορές, από πίσω τελειώνει σε χώρι. Δηλαδή είναι χωριό. Εντάξει. Εγώ στο ασβεστοχώρι ανεβαίνω μία με δύο φορές το μήνα. Πλέον πηγαίνω στους δικούς μου, τρώω, φεύγω. Δεν έχω δηλαδή σχέσεις. Ωραία, μπράβο. Δεν έχεις τώρα λοιπόν, σχέσεις. Τώρα αναγκαστικά θα έρθω σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μου είναι παντελώς αδιάφορος. Και έχεις δει και καιρό. Και έχω το δω και καιρό και επίσης δεν έχω και την όρεξη να το δω, ρε αδελφέ. Νίκο, να σου το πω έτσι. Χαθήκαμε. Κατάλαβες. Τι γίνεται. Ναι, τι κάνεις εσύ, κατάλαβες. Τι σε νοιάζει, ρε φίλε, τι κάνω καλά. Τι κάνω καλά, είναι, ξέρω. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβες. Ο παπάς τι κάνει, γιατί. Δηλαδή πράγματα αυτά, τα οποία ναι, είναι. Λίγο αηδία. Θα γίνει μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, κατάλαβες. Τι γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς όταν πηγαίνεις μόνο για να ψηφίσεις. Να λέω, είναι χώροι. Ναι. Ο Νίκος που θα είναι όλη τη μέρα εκεί θα το φάει σε πενταπλάσιο βαθμό από ό,τι μπορεί να το φάσει άμα πας, ας πούμε, σε ένα εκλογικό κέντρο. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα είναι μια κατάσταση τέτοια που θα υποστώ την άλλη Κυριακή. Αλλά τι να κάνω και από την άλλη. Τι να κάνω. Στο μεταξύ, θα παίρνω την πλάκα. Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο πριν στο τηλέφωνο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, ρε παιδί μου, και λέγαμε τι να ψηφίσουμε, ρε παιδί μου. Να ρωτιόμαστε και οι δύο. Εντάξει. Και κανένα δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Κανένας δεν έβρισκε μια λύση. Για να πει ότι θα ψηφίσω αυτόν, θα ψηφίσω τον άλλον, ξέρω εγώ. Καταλήγαμε ότι. Αυτό, όχι αυτόν, μωρέ, τον άλλον, όχι μωρέ τον άλλον. Κατάλαβες, με τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι είναι αρκετός κόσμος. Έτσι, βέβαια, ευλογικές δεν ξέρω κατά πόσο έχει μεγάλο ενδιαφέρον στον περισσότερο κόσμο. Όλο το σκηνικό θα είναι μετά τον Οκτώβριο, οπότε είναι να γίνουν οι εκλογές. Ο Δήμος σε πρώτη φάση και η Περιφέρεια είναι μετά που. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Νίκο Παπαδόπουλο, βλέπεις ότι. Που τραβάει το. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πολύ 22 υποψήφοι. Είναι οριστικό αυτό. Δήμαρχοι. Είναι όλοι συνδυασμοί αυτοί, είσαι σίγουρος. Περάσαν όλοι πρωτοδικία και τέτοια. Όλοι είναι. Έλεγα να την πέτσει μα, είναι τρία. Ποιοι ήτανε. Ο Ταχιά, ο Συνοτοπούλου, ο Ορφανός, ο Ζέρβας. Και ένα τύπο ακόμα που το κουκουέ πρέπει να ήταν, αλλά δεν τον ξέρω, ρε φίλε. Ο Πανίκος δεν ήταν. Όχι, όχι. Έλα. Ούτε ο Λεκάκης. Ούτε. Είδε τη διαφημίση. Την είδα, ναι. Την είδα. Καλή ήταν. Έχουν αρχίσει κυκλοφορούν και τέτοιο. Και άλλες διαφημίσεις, πολιτικές. Τον σέβομαι και δεν μπορώ να πω τίποτα. Ναι. Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και ναι. Προεκλογικές διαφημίσεις, τέλος πάντων. Δεν έχω δει αντίστοιχη από τα Χιάο ή Ορφανό πάντως. Σε αυτό που έκανε ψωμιάδες. Είναι social media, ρε. Εγώ σου λέω τώρα για τα κόμματα κανονικά για τις ευρωεκλογές. Το ποτάμι παίζει πολύ. Όλοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και, ναι. Και Κινάλ. Το Κινάλ νομίζω ότι είναι λίγο το πιο δυνατό. Δεν την έχω δει. Το Κινάλ προσπαθεί να σε αφήσει να πας να ψηφίσεις. Ότι ρε παιδί μου, πάνε να ψηφίσεις, κατάλαβες. Το Κινάλ έχει ένα βασικό πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό, Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό το πρόβλημα του Κινάλ. Λοιπόν, στον Τάκη Θεοδωρικάκο εδώ πέρα να μας πει. Πού είναι τα γραφεία του Κινάλ. Πού είναι τα γραφεία του Κινάλ. Στα παλιά του Πασόκ, δεν θα λέγει κάπου θα είναι. Χαρλάου Τρικούπη δηλαδή. Χαρλάου Τρικούπη. Ήταν παλιά στη Χαρλάου Τρικούπη, έχουν αλλάξει γιατί τι ξέρει. Πάνε σε κάτι γραφεία, χρωστάνε, φεύγουν. Πάνε αλλού. Δεν ξέρω πού είναι. Μάλλον Χαρλάου Τρικούπη. Α κρατήσουμε αυτό που είναι το γνωστό. Πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο και στη Χαρλάου Τρικούπη. Ναι. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, έτσι. Με φόντα από πίσω το κτίριο. Τι έγινε, φίλε, με το Κινάλ για πες. Έχει ένα βασικό πρόβλημα το Κινάλ. Το οποίο ακούει στο όνομα τη φόβη κινήματα. Όπα! Θεωρεί πρόβλημα λοιπόν την επικεφαλή του συνδυασμού. Θεωρώ ότι δεν εμπνέει. Δεν εμπνέει, λε. Θεωρώ για μένα δεν εμπνέει. Κοίτα να σου πω κάτι. Το Κινάλ. Τώρα να σου πω κάτι αυτή τη στιγμή όμω είναι η προεκλογική περίοδο. Εσύ έχει δημόσιο λόγο και αυτή τη στιγμή. Μπορεί να επηρεάζει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τι θα ψηφίσει. Γιατί δεν κατεβαίνει φόφη. Κάνεις κατάχρηση λοιπόν του δημόσιου λόγου. Δεν κατεβαίνει φόφη. Πώς δεν κατεβαίνει, φίλε, προεκλογές είναι. Δεν κατεβαίνει φόφη, κατεβαίνουν υποψήφοι του Κινάλ. Ναι, αλλά. Εγώ δεν αναφέρομαι στου υποψήφιου. Με τον επικεφαλή του συνδυασμού. Εγώ δεν αναφέρομαι στου υποψηφίου του Κινάλ. Πες μας με τον προβλήμα για τη φόφη. Εγώ αναφέρομαι στη φόφη. Δεν είναι leader. Δεν είναι leader, λες. Κατάλαβες, πρόσεξε με. Το Κινάλ είναι ρε παιδί μου, πώς να το πω. Σαν τον Ηρακλή. Γιατί? Όχι σαν τον Ηρακλή. Κακό παράδειγμα. Σκληρό. Σκληρό, λοιπόν. Είναι το Πασόξ στην ουσία. Οκ, απλά πήρε άλλο αφημί. Όχι, το Πασόξ είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Φίλε, μην τα μπερδεύεις.
Εκεί είναι το παλιό Πασόκ. Εντάξει, ναι, πολλά στελέχη του παλιού Πασόκ. Είναι το απομινάρι του Πασόκ. Το απομινάρι, ναι. Ναι. Όπως και να έχει, ρε παιδί μου, το Πασόκ ήταν μια βαριά φανέλα. 100%. Εντάξει, ίσως η πιο βαριά πολιτική φανέλα 100% του τόπου. 100% θα συμφωνήσω. Εντάξει, okay. Είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή σαν τον Άρη στο μπάσκετ ένα τέτοιο πράγμα. Σαν μέγεθος, ας πούμε. Ήταν η παλιά αυτοκρατορία που πλέον έχει. Το 16 μέρος του χρόνου, φίλε, στην Α1. Θα μιλήσω και για αυτό μετά. Γιατί αυτό θα μα βγάλει από τα ρούχα μα. Έρχονται πολύ δύσκολε σεζόν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι. Ζει σε ένα παράδειγμα. Κλείνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε με, ρε παιδί μου. Το Πασόκ παραδοσιακά είχε leaders. Με κορυφαίο. Γιώργο Παπανδρέου, ας πούμε. Με κορυφαίο, βέβαια, τον Ανδρέα. Εντάξει, ναι. Ναι. Και ο Γιώργος ήταν, στο βαθμό, εντάξει. Ο Γιώργος τότε τον υποτιμούσαν πολύ. Αλλά με την κατάσταση που επικρατεί τώρα, δηλαδή έχοντα τον Τζίπρα από τη μία και τον Μητσοτάκη από την άλλη. Δεν νομίζω. Για πολλού, εγώ σου λέω ότι ο Γιώργος θα ήταν leader. Ναι. Άσπρο τώρα έχει κάνει την καλύτερη δουλειά, έχει κάτι να έχει αποστασιοποιηθεί. Έχει μάθει να μην. Έχει διάφορε έτσι. Ναι. Γιατί τα παιδιά από την Αμερική γενικότερα αυτού που συνεργάζονται μαζί του δεν του αφήνουν. Δεν τα αφήνουν έτσι, να πέσουν. Οργανισμού, ρε παιδί μου, έτσι, ναι. Άνθρωπο να πηγαίνει να παίρνει καμιά 5.000 από τον ένα. Είναι νομίζω πρόεδρο τη σοσιαλιστική διεθνού. Είναι ή ήταν. Σίγουρα ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Δεν ξέρω τώρα, ούτε εγώ να σου πω. Κατεβαίνει αδερφό σε ευρωεκλογέ, φίλε. Ο Νίκο Παπανδρέου. Ο Νίκο Παπανδρέου, μάλιστα. Τέλο πάντων. Ένα τζάκι πολιτικό, οκ, okay, είναι λογικό. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν... Μόνο ο Αντρίκο δεν έχει κατέβει ακόμα. Θα κατέβει σε κάποια φάση, θα το δούμε. Πε μα για τη Φόφη όμω. Δεν είναι leader. Δεν εμπνέει. Ναι, αλλά δεν μου το έχει τεκμηριώσει, ρε παιδί μου. Το Πασόκ ήταν γενικότερα τα κόμματα αυτό το οποίο διαπιστώνω. Σε σχέση με τα. Γιατί πολλέ φορέ πρέπει να αναπολούμε στον αθλητισμό τα παλιά τα χρόνια. Εντάξει. Το ίδιο νομίζω μπορεί να κάνουμε και στο πολιτικό κομμάτι. Γιατί θυμάσαι παλιά τα κόμματα είχαν leaders που τώρα δεν έχουν. Εντάξει, η Φόβη δηλαδή δεν είναι leader, δεν σε εμπνέει σαν προσωπικότητα. Δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα. Εμένα τη βλέπω, ας πούμε, και ξέροντας τι παράδοση έχει παραλάβει, ας πούμε, και τι ιστορία. Δεν εμπνέει, ρε φίλε, δεν είναι leader. Είναι μπουρούχα. Είναι μπουρούχα, αυτό δεν διαφωνούμε, ρε φίλε. Είναι μπουρούχα, ρε Νίκο τώρα. Να σου πω κάτι, θέλω λίγο να ασχοληθείς με να το πάρω. Μπορεί σοβαρά. Να είναι καλή μητέρα, μπορεί να το δει ποτέ. Ο πατέρας της ήταν μεγάλος πολιτικός. Η Φόφη, ωραία. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας δικοματισμός που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Πολύ και γκολ κάτω. Από εκεί και κάτω, λοιπόν, υπάρχει ο φόβος Νίκο Παπαδόπουλου να είναι τρίτο κόμμα, ξέρεις ποιοι. Ωραία. Οπότε η Φόφη, δηλαδή, να σου το πω έτσι. Είναι καλύτερο για μένα να είναι η Φόφη τρίτο κόμμα παρά να είναι η Χρυσή Αυγή. Διαφωνεί σε αυτό. Όχι. Επίσης, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η Φόφη το έχει φτάσει. Φαίνεται μάλλον το έχει φτάσει το κοινάλ κάπου στο διψήφιο. Εκεί είναι πάνω κάτω. Λογικά σε ευρωεκλογέ εκεί θα είναι. Σε ευρωεκλογέ λογικά εκεί θα είναι. Δεν ξέρω ότι θα είναι στι βουλευτικέ, αλλά εκεί ναι. Θα είναι πάνω κάτω. 9,5, 10, κάπου εκεί. Κοίτα από το να είναι οπότε, η Χρυσή Αυγή. Αυτό σου λέω. Okay. Κατάλαβε. Ρενίκο, από το να είναι η Χρυσή Αυγή καλύτερα να το κουκουέ μουλού τώρα. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Εννοείται αυτό. Άλλο άκρο εκείνο. Εντάξει, αλλά καλύτερο. Ναι, και πάλι από αυτού. Ναι. Εντάξει, και μα περιμένουν από κάτω 12 η ώρα, δεν πιάσει κασιά. Γιατί έγινε. 7 Άσβερκ TV. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Εσεί λέγατε για μα. Λοιπόν. Δεν θα μα μιλήσουν και πολύ αυτοί, να ξέρει. Ναι, όντω, αυτοί δεν μιλάνε πολύ. Αυτοί πρώτα δέρνουν και μετά μιλούν. Λοιπόν, δέρνουν λεκτικώ, έτσι, μην παρεξηγηθούμε τώρα τι δέρνουν. Να χαρά είναι η Φόφη. Ναι. Να χαρά είναι. Πάντω, ρε παιδί μου, αυτό που πήγα να πω πριν, τα κόμματα πλέον δεν έχουν leaders και δεν έχουν πάγκο. Δεν έχουν στελέχη από πίσω δυνατά που να έχουν. Έχουν ποδοσφαιροποιήσει την πολιτική, όπως λέει και ένας υποψήφιος δήμαρχος. Εντάξει. Όχι. Μα θυμίσου, ρε φίλε, το Πασόκ στα καλά του χρόνια, τι στελέχη είχε από πίσω, τι ερχόταν. Ναι, ρε φίλε, οκ, καλά, εντάξει. Αυτά είναι με, και... τον Άκη, με τον Άκη στα καλά του, τότε που έπαιρνε τα διαρκές του ΠΑΟΚ, έτσι. Με τον, με τον Λαλιώτη. Με τον ο Γιαννόπουλος Πασόκ δεν ήταν. Βέβαια. Εκείνο τον είχαν περάσει οι Αμάτων, το δουλεύανε πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία είχε, ρε φίλε. Είχε αυτή. Πλέον δεν υπάρχει η ίδια ποιότητα. Τότε βέβαια υπήρχε και μεγάλη πατεωνιά. Εντάξει, okay, γιατί όσο μεγάλη είναι η ποιότητα. Καλά, και τώρα υπάρχει. Εντάξει, okay, γιατί ο άλλος έχει βγει πριν τις εκλογές και έχει και μόνο τέτοιο. Μόνο το βρακί δεν έχει τάξει τον κόσμο να το δώσει και αυτό. Στην προσπάθειά του να σώσει ή τη σώζεται. Γυρνάει πίσω, ρε φίλε, αυτά που πήρε. Λίγα-λίγα. Και όταν βγει θα τα ξαναπάρει πάλι πίσω. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Έβαλε τη χώρα σε μια ίσια γραμμή και τώρα. Τι την έκανε? Αρχίζει να γυρνάει πίσω αυτά που πήρε. Η ίσια γραμμή το καρδιογράφημα που σταματάει. Κάνει. Εντάξει, φίλε. Αυτό είναι. Δεν σου λέω, πρόσεξε για να, για να προλάβω κάποιου κοπρέτου. Δεν σου λέω ότι ο Κούλης θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα. Εντάξει. Τι γραμμάτιο και αυτό το παιδί. Ναι, δηλαδή. Που αυτό άμα χάσει δεν θα ξανασχοληθεί πιστεύω την πολιτική ποτέ. Άμα χάσει αυτό τώρα, που βέβαια με αυτό που. Τώρα σε ευρωεκλογές εντάξει ήταν. Στις βουλευτικές. Αυτό είναι το, αυτό άλλο, είναι άλλο, το ζέσταμα για τις βουλευτικές τώρα που γίνεται, εντάξει. Φωστά. Είναι σφυγμομέτρηση. Ο άλλος, με αυτό που είπε ειδικά τώρα πριν 2-3 μέρες για το 7 στα 7.
Όπως με το παρουσμίασε και ένας νοθούς μου λέει, θυμάσαι λέει το Άρης Πάοκ φέτος στο παλέ. Του λέω τι, ο ένας προσπαθούσε να δώσει το παιχνίδι στον άλλον. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Ποιος, το θέμα είναι ποιος θα το πάρει στο τέλος. Δεν σου λέω ότι αυτός εμπνέει, κανένας δεν εμπνέει. Και εγώ μιλάω και ανοιχτά γιατί δεν είμαι τώρα κανένα κομματόσκυλο να τρέχω και να είμαι αφισοκολητής και να τρέχω σε τέτοια ρε παιδί μου, σε εκδηλώσεις κτλ. Okay, και ούτε ψάχνω να βρω καμιά δουλειά μέσω κόμματος. Δεν είσαι φουγκοκολάριος δηλαδή. Με τίποτα. Εντάξει, και εγώ το λέω πάντα και το έχω σαν αρχή μου και θα το κάνω και φέτος θα το κάνω. Okay, θα ψηφίσω κουκουέ. Λοιπόν, με κύριε Κουτσούμπα θα σε καλώσω μετά. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω πάντα άνθρωπο ο οποίο είναι παράταξη, η οποία είναι εκείνη τη χρονική περίοδο που διεξάγονται εκλογές εκτός Βουλής. Μπράβο, Νίκο. Ανταρσία δηλαδή. Όχι. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, τέτοιο π.χ. ρε παιδί μου, ναι, οκ. Okay. Για να έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Μάλιστα. Οκ. Okay. Κρατάμε τη συνείδησή σου καθαρή. Ναι. Εντάξει. Αν έχει κανένα φίλο στην Εθνική Επιτροπή, πες μας κι αυτός άμα τι θα κάνει, πώς θα την περάσει, πώς θα την παλέψει. Στο πολιτικό μανιφέστο ήταν. Ναι. Πω, θα περάσουμε μια Κυριακή. Πω, θα είναι σε εποχές στρατού εκείνο το. Τις ατελείωτες ώρες που δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Δηλαδή για να, εσύ θα πας φαντάζομαι το προηγούμενο βράδυ πάνω. Λογικά. Αναγκαστικά. Ναι, δεν γίνεται να πας τώρα. Τέλος, Σαββατοκύριακο στο χώρο. Τι καλύτερο από αυτό. Θα πας Σάββατο απόγευμα. Ξέρω εγώ. Θα σηκωθείς κατά τις 5. Σε ποιο σχολείο? Το σχολείο είναι κοντά στο οποίο θα πας στο σπίτι σου. Ναι, πλέον έχουμε και δεύτερο σχολείο, αλλά όχι, είναι το κλασικό. Ναι. Κοντά είναι 5 λεπτά από τα πόδια. Πλέον έχουμε και δεύτερο σχολείο. Ναι, εντυπωσιακό. Μα έχουμε και δεύτερο. Παλιά δεν είχαμε, όταν ήμουν εγώ, ήμουν πολύ κοντά στο σπίτι εκείνο. Ένα ήταν μόνο όλο το χώρο. Ναι, ήταν, φίλε, ναι. Και μάσα ένα, περίμενε. Ερχόντουσαν και από τα άλλα χωριά γιατί είχαμε μόνο εκεί γυμνάσιο και λύκειο. Α, ήταν ένα ενιαίο γυμνάσιο λύκειο. Ναι. Α, δημοτικό? Είχαμε γυμνάσιο. Α, είχαμε και δημοτικό. Τώρα νομίζω ότι υπάρχει και ένα ακόμα που είναι δημοτικό γυμνάσιο λύκειο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αυξάνεται το πληθυσμό, λέει. Τι να κάνουμε, ρε. Λίγο, εντάξει. Άρα δηλαδή θα σκοτήσει 5 ώρα ξυπνήσει το πρωί, φρεσκαδούρα, ωραία, ρε παιδί να βγει τον καφέ σου. Θρηλυκές τιμές εκεί στο θρηλυκό φούρνο του Μάριου του Μπάτσικου, να είναι καλά. Έχουμε πάμε και πολλά χρόνια. Το σχολείο ακόμα. Δεν πειράζει. Θα φας πρωινό. Καφέ. Θα πάρεις τη ρόπη τα χέρια και θα πας εκεί. Ωραία, ναι. Ξανά καφέ. Ναι. Άντε μετά θα αρχίσει. Α, Νικολάκη, τι κάνεις? Τι κάνω, την πετάω και την πιάνεις. Κατάλαβες. Θα μπει στο προάβλημα με την ταυτότητα στο χέρι, θα μπει μέσα. Καλησπέρα. Μοσχοβίτης Νικόλαος, αναπληρωματικός. Δημητρή και Θεοδόρας, ήρθα να παρουσιάζομαι. Παρουσιάζομαι για την εφορευτική. Ετούμε φορευτική επιτροπή. Και, και του λένε, τι σε χρειαζόμαστε, εντάξει, οκ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Να γυρίσω σπίτι να κοιμηθώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και γιατί με βάλετε να ξυπνήσω από τι 5 ώρες? Δεν πειράζει. Ξυπνήσω εγώ, δεν έχω θέμα με τον ύπνο. Αλλά έχω θέμα με το να κάθομαι και να ξύνομαι. Αυτό είναι το θέμα μου. Μήπως να ψηφίσω και να φύγω. Ψηφίζεις, φεύγεις. Γεια σας. Okay. Το θέμα μου είναι αυτό, εμένα, να ξέρεις. Δεν μπορώ να κάθομαι 20 ώρες και να περιμένω εκεί πέρα χωρίς λόγο. Θα δουλέψει Ιγνάτιο. Γιατί υπάρχει άλλο, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τέτοιο στο τύπο Πηλέα Χορτιάτη. Λοιπόν, η Ντέρμπι το έκανε 1-2 φίλε και τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή το μάτς πάει παράταση στο Λίντς Ντέρμπι. Και αν και εκεί δεν υπάρχει άλλο γκολ, πάει τέτοιο. Πέναλτι. Λίντς Ντέρμπι 1-2 λοιπόν. Έχει κάνει το ανατροπέλι η Ντέρμπι Κάουντι μέσα στην έδρα της Λίντς του Μαρτσέλο Μπιέλσα. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε ο Μπιέλσα στη Λίντς και στη Τσάμπιος, είπα, αλλά είναι εκεί πάντως. Αυτό το παλικάρι, το δυνατό που λέγεται Μαρτσέλο Μπιέλσα. Λοιπόν. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Στοίχημαν και με αποδόσεις φυσικά για δημοτικές εκλογές. Ξέρετε, για εσάς που ασχολείστε και μπορεί να βρείτε μια ευκαιρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον όπως γίνονται δημοτικές εκλογές, υπάρχουν πολλά περιθώρια ανατροπών, Νίκο Παπαδόπουλε. Έτσι, μέχρι τελευταία στιγμή. Σε στοίχημα καθημερινά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από στοιχηματισμό σε όλα τα αθλήματα, οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Φυσικά και πέναλτι για την ντέρμπι, ρε φίλε. Πω, κάτσε πριν στο διάλειμμα. Πάει να γίνει τρομερή ανατροπή εκεί. Στο Lynch Derby. Είπαμε είναι παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά είναι σαν Final Four, να το πω έτσι. Και στέλνει στον τελικό που περιμένει η Aston Villa. Εκεί είναι ένα μάτς στο Wembley. Ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για την Premier League? Ένα εισιτήριο το οποίο κοστίζει 200 εκατομμύρια λίρες. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, διακυβεύονται αρκετά για μια ομάδα η οποία θα φύγει από τη Championship και θα ανέβει στην Premier League. Η Lynch θα μπροστά με ένα 0. Ισοφάρισε η Ντέρμπι. Έκανε το 1-2 και τώρα έχει την ευκαιρία με πέναλτι να κάνει και το 1-3. Έτσι. Δεν ισχύει ο κανονισμός του γκολ όπως το ξέρουμε το εκτός έδρας. Δηλαδή είναι ό,τι βγαίνει το άθροισμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν αστοχίσει το πέναλτι, θα πήγαινε στην παράταση. Το παιχνίδι. Για να δούμε το πέναλτι λοιπόν για το Ντέρμπι. Κορυφώνεται η αγωνία. 58.
Κάθε φορά τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε ένα παιχνίδι που βλέπουμε και ασχολούμαστε. Και κάθε φορά το μέχρι είναι το πανηγύρι. Δεν λες πάλι καλά, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε φτάσει. 1-3 λοιπόν η ντέρμπι. 1-3. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα. Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εναλλακτικής εκπομπής του Λίμπερο 107,4. Μια εκπομπή που ξεφεύγει τα τετριμένα από τα 4-2-3-1, 4-3-3, το overlap και τη διαγώνια κάλυψη. Φυσικά είναι, γιατί όλη μέρα θα συζητιούνται. Και τα στραβοστομίστηκα τα οποία. Άντε, μπράβο, τώρα τα άλλα σα τα έβαλα. Φιωβλάκα. Έτσι λοιπόν, είναι η δικιά μας ψυχοθεραπεία, να ξέρετε. Γιατί όλη η μέρα μας πάει. Σιγάρε, περισσότερες φορές. Συμβαίνουν πράγματα. Μέσα από τη φθορά τη δουλειά. Εντάξει, μέσα από τη φθορά τη δουλειά, ρε παιδί μου, και μέσα από καταστάσει που σου προκαλούν εκνευρισμό και δεν αλλάζουν δυστυχώ, σου δημιουργείται, ρε παιδί μου, μια ένταση. Ερχόμαστε με τον Νίκο εδώ πέρα το βράδυ, λέμε δύο ώρε λαλακία, μα ηρεμούμε, φεύγουμε. Πάμε σπίτια μα μετά. Αυτό. Ναι, τα σκέτα. Σήμερα θα δούμε και Γιάννη. Τι ώρα παίζει το παιδί? 3 ώρα. Θα δούμε λοιπόν θα δούμε το πρώτο ημίχρονο. Συμπόη σήμερα. Διάβολο ζωή και με ρωτάνε μαμά. Οπωσδήποτε θα δούμε σήμερα αυτό το παλικάρι. Δεν είναι μαμά. Είπαμε, τα λέγαμε και χθες, γιατί νομίζω ότι είναι χθες, τελικά είναι σήμερα. Θα τον δούμε στο γρήγορο μέλλον. Τι του είπε. Γιατί φοράς μάσκα? επειδή είμαι αρρώστια και φοβάμαι να σε σχολήσω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Thug life. Δεν μπορώ, δηλαδή. Γυαλί, thug life και τσιγάρο. Και εσείς που ακούτε. 19 εκατομμύρια views. Κάποια από εσάς που ακούτε, okay, για να είμαστε τσουβαλιά σε όλους, το έχετε δώσει 19 εκατομμύρια views στο YouTube. Και εμείς το έχουμε δώσει, φίλε. Και να σου πω και λέω κάτι, πες μου λίγο πού πλέον δεν το ακούς αυτό το τραγούδι και αμέσως δεν. Ρε, 7 χρόνια παιδιά το τραγουδάνε, ρε. Μιλάμε εδώ, για παλαβομάρα εδώ. Εδώ χρήσαμε το απόγευμα, επειδή οι μέρες στον Άρη είναι λίγο χαλαρές και συζητούμε κι άλλες την καταστροφή. Ναι. Λέει, πήγε κουβέντα στο Σύμπορ, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο. Και λέει, έχει ωραίο ρυθμό αυτό το τραγούδι, αλλά είναι το μόνο ωραίο που έχει. Και δεν έχει και άδικο. Μια χαρά είναι. Δεν είναι. Από εκεί πέρα, Νίκο, δεν έχει τίποτα. Γιατί, ρε φίλε. Εντάξει, έχει δεν... ωραίο χορευτικό. Μια χαρά. Μέσα στον Παναμά. Λοιπόν, σήμερα τώρα που έκανες έτσι. Ναι. Όπως έχω πει, μου αρέσει, παιδί μου, κυριακάτικος τύπος. Τον οποίο πώς θα προλάβω να διαβάσω όλη την Κυριακή. Εντάξει, σήμερα το μεσημέρι είχα χρόνο και αυτά. Τετάρτη μεσημέρι. Διαβάζοντας. Ναι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Κυριακάτικος τύπος δεν το παίζει για τα νέα. Το παίζει για να διαβάζει διάφορα πράγματα που έχει μέσα. Όπως έλεγε το διευθυντικό. Όλη την εβδομάδα διαβάζει. Μια εφημερίδα που έχει κάποτε στην πόλη, εφημερίδα, όχι για. Όχι για 22 λεπτά, για. Όχι, κάπως κάτι με λεπτά ήταν. Για μια ώρα, αλλά για μια μέρα. Ναι, κάπως έτσι. Ο Κυριακάτικος τύπος δεν είναι για μια μέρα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Λοιπόν, και στα διάφορα τέλος πάντων προσφορές που είχε και δεν ξέρω εγώ τι και κάτι διαφημιστικά για το ένα και το άλλο, πέφτει στα χέρια μου ένα διαφημιστικό περιοδικάκι γνωστής τέλος πάντων εταιρείας με ηλεκτρικά, το οποίο έχει σκούπες. Ηλεκτρικές. Ωραία. Τώρα σου μιλάω όλο το περιοδικάκι. Είχε ηλεκτρικές σκούπες. Εγώ νομίζω ότι έχει άλλα πράγματα μέσα. Το ανοίγω όμως. Ήξερε εσύ, φίλε, ότι υπάρχουν σκούπες ρομπότ? Το ήξερε? Όχι. Η σκούπες ρομπότ, φίλε, είναι έτσι, στρόγγυλο. Ωραία. Ναι. Και το οποίο πηγαίνει μόνο του. Εντάξει, βέβαια δεν κάνω όπως. Δηλαδή μια σκούπα τώρα λέγεται, έκανε κανένα 200 άρια, ας πούμε, η φθηνή. Ωραία, αυτή είναι στα 700, ξέρω εγώ, 800. Και πώς πήγε δηλαδή μόνη της? Δεν και μπορεί, λέει, και έχει και αισθητήρες για να μην βρίσκει σε έπιπλα, σε τείχους και τέτοια. Σοκαρίστηκα. Και καλή ροή, είπε θα την πάρω. Όχι, εγώ την ρώτησα, το ήξερες, και μου λέει ναι. Εγώ πρώτη φορά το είδα. Και δεν τη θέλετε. Για το μεταξύ, βλέπω την εικόνα, πάτα σκούπα ρομπότ, να δει, θα πάθει σοκ τώρα. Βασικά μου πάτε στο YouTube να δούμε τι tutorial έχει. Πώς λειτουργεί, ρε φίλε. Γιατί ειλικρινά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σκούπα ρομπότ, ρε φίλε. Σου λέω ότι τρελή γίνεται. Και στο Scrooge, φίλε, την έχει. Για πάτε λίγο ένα βίντεο να δούμε πώς λειτουργεί το καλαβέρι. Βίντεο, περίμενε. Α, μικρή είναι, ρε. Ναι. Γιατί βάζει τώρα αυτήν εδώ πέρα έτσι καλή ώρα. Καλό! Δεν είναι λίγο creepy? Ναι, δηλαδή. Καλά, ο The Crunch για το δει αυτό το πράγμα, εντάξει, πιστεύω θα. Μπορεί να πεταχτεί και έξω τον μπαλκόνι για να πηδήξει κάτω από το τέταρτο. Ή θα κανονικά γίνει αυτό, ή θα πάει να μαλώσει, να κάνει φασαρία. Σίγουρα θα μαλώσει από τη φάση. Ναι, ναι. Ωραία, θα κάνω κανένα τέτοιο, αλλά άμα το δει ότι κινείται και κάνει και λίγο φασαρία, τελείωσε. Ναι. Φοβερό, φίλε. Τι λέει. Ναι, ρε, εσύ. Τώρα μα αυτό σκέψε να ξυπνήσει το βράδυ και να δει γερνάει μέσα στο σπίτι. Ρε, φίλε, και σε αυτό το κάνει. Και λέει και. Είναι τόσο έξυπνε που όταν τελειώνει η μπαταρία του, λέει, επαναφορτίζονται μόνε του. Πώ γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, ρε, φίλε. Δηλαδή, μου δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Αλλά για να κάνει 7 εκατοστάρικα, θα πρέπει να το κάνει και αυτό λογικά. Ναι. Ναι. Λέρε, φίλε. Ναι, φίλε. Φαντάζομαι ότι αυτό γύρω-γύρω είναι ελάστιχο, ώστε η πρόσκουρση με αντικείμενο του κουτιού να μην είναι δυνατή. Ακριβώς. Αν βρει, ρε παιδί μου, να μην κάνει τέλος πάντων. Ναι. Γιατί βλέπεις ότι είναι λίγο σαν γυναίκα που πιάνει πρώτη φορά την πόνιμη σκούπα. Αλλά εντάξει. Okay. Ναι, αλλά το κάνει μόνο τη, ρε φίλε, βλέπεις. Ναι, το κάνει. Και αυτή η κουζίνα μοιάζει πάρα πολύ με την δική μου, εντάξει, φοβερό. Και στα χρώματα και στο τόπο. Απίστευτο.
Πάει το 700 του Νίκου. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Μαζεύει όμως, κάνει δουλειά. Θα μαζεύει, δεν θα κάνει, ρε φίλε. Θα μαζεύει. Τις σκάλες δεν τις ανεβαίνει, αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Όχι, σκάλες δεν έχουμε. Εμείς έχουμε σκάλες. Εντάξει, φίλε. Εκεί θα βάλεις τη συμβατική, τι να κάνουμε. Όχι, εκεί θα πάρεις μία για κάθε όροφο. Δηλαδή, τι λες, 2%. Δεν γίνεται έτσι. 2%. Μπορεί να έχει και σκούπα ρομπότ με ποδαράκι που να ανεβαίνει και τις σκάλες. 4 top σκούπες ρομπότ που θα σας κάνουν να ξεχάσετε κάθε παράδοση. Είδες. Έχει εδώ πέρα κάποιες μάρκες συγκεκριμένες από ό,τι διαβάζουμε. Αντικαθιστά, λέει, ναι, αντικαθιστά τις βούρτσες του προκατόχου της, καθώς διαθέτει αγκαθωτά βουρτσάκια με ελαστικούς εξαγωγής ως μέρος του νέου συστήματος καθαρισμού Aeroforce. Αυτή η τεχνολογία αφαιρεί τις ατέλειες καλύτερα από τις προηγούμενες εκδοχές του μοντέλου, διατηρώντας τη συντήρηση το ελάχιστο δυνατό. Ο κάδος της υποτίθεται ότι είναι μεγαλύτερος από τα προηγούμενα μοντέλα, αλλά ακόμα γεμίζει σχετικά γρήγορα. Αυτή, ας πούμε, τώρα λέει κάτι $400, ας πούμε, αμερικάνικα. Εντάξει. Μάλιστα. Xiaomi, φίλε. Ωραία κινητά βγάζει. Και σκούπες, Κινέζικη. Και σκούπες βγάζει. Ναι, ναι. Εκπληκτικό. Ναι, ρε, πρέπει να είναι πολύ δυνατό εργαλείο, σου λέω τώρα. Αυτή η σκούπα, ρε παιδί μου, πρέπει να είναι μέσα στο σκηνικό τώρα που σιγά σιγά εμείς εδώ στην Ελλάδα θα κάνουμε χρόνια να το δούμε. Του έξυπνου σπιτιού, κατάλαβε, που φτιάξει όλο το κινητό σου. Ανοίγεις το WiFi όταν φτάνεις, ξέρω εγώ, ανοίγεις το. Όλες οι έξυπνες συσκευές να είναι μέσα στο κινητό σου, κατάλαβες. Η τηλεόραση, το air condition και όλα αυτά. Αλλά εμείς ακόμα έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ναι. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε τον Νίκο το μεταξύ ένα τρέιλερ από ένα κινέζικο σπίτι. Ρίχνει τη βρώμη τώρα εδώ πέρα, ναι, το κοριτσάκι. Που πέφτουν τα πάντα κάτω, ας πούμε. Βιάζεται όμως ο πατέρας. Από ψίχουλα μέχρι. Παρ' όλα αυτά δεν αγχώνεται. Ψυχώνα, γιατί σου λέει δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Το κοριτσάκι κάθε φορά. Πατάω το κουμπί και πάει το ρομπότ και τα μαζεύει. Α, το κάνει. Είδες, α, είδες με το κινητό! Κινητό με το κινητό! Ρε φίλε, έχει τέτοιο σκηνικό τώρα. Βγαίνει από τη βάση μόνη της η σκούπα. Είδες. Και αρχίζει να πούμε από κάτω σκανάρι, η. Σκανάρι, τι γίνεται. Αμέ. Κατάλαβε και πάει. Καλό εργαλείο τώρα, πέρα την πλάκα. Τσιλέ. Βέβαια, ρε φίλε. Δεν έχει ρυθμό. Μα δεν σε νοιάζει, δεν το κάνεις εσύ. Ναι, οκ. Okay. Πες άστα, θα τα κάνει κάποια στιγμή. Αργά ή γρήγορα. Η Μισινέζα εκεί πέρα μπροστά να πηγαίνει έτσι. Ο Πασκάλα, περίμενε. Δέστηνα. Όπα, λέω εδώ πέρα κενό, φεύγουμε. Κατάλαβες. Δεν πάω πουθενά. Εσύ τίποτα, έτσι χαλαρός. Ναι. Το παιδάκι παίζει με το κινητό, ο πατέρας έχει φύγει, όλα, ναι, καλά. Βλέπεις, σου δείχνει και που πηγαίνει κιόλας. Φιλέ. Τα μαζεύει όλα. Εκπληκτικό. Είδες, φίλε. Η γάτα κοιτάει. Η γάτα έχει. Σαν άλλο κράντσι, ας πούμε, λέει τι γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Τέλος. Έρχεται το και σε ενημερώνω, σου λέει κομπλέ. Κομπλέ. Είμαστε έτοιμοι. Τα καθαρίσαμε όλα. Μια χαρά. Καλό. Καλό. Βλέποντας αυτό, ναι, και ζώντας και αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μας κυβερνούν οι μηχανές. Ναι, ρε φίλε. Και ο εξολοθρευτής, ναι, θα βγει αληθινός. Γιατί αυτά τα έχει πει ο. Έχουν γίνει, όπως έλεγε. Έχουν γίνει. Όπως έλεγε και ένας. Εντάξει. Τι ήταν, δεν θυμάμαι, στην Άσυλο. Έχουν γίνει. Αυτά έχουν γίνει. Απλά δεν τα έχουμε ζήσει εμείς ακόμα. Ναι. Εντάξει, ο εξολοθρευτής έλεγε ότι μια μέρα ο κόσμος θα καταρριφθεί από τις μηχανές. Εντάξει, και γύρισε στου Βατζενέντερ, θα θυμάστε, I'll be back. Λοιπόν, ναι, αυτό εκεί θα καταντήσουμε στο τέλος. Κινητά, σκούπες που σκουπίζουν μόνοι τους. Σε λίγο θα το κάνουμε να πούμε και θα το καταλαβαίνουμε κιόλας. Ακόμα, ρε φίλε, τόσα πράγματα έχουν γίνει. Και ένα τεχνολόγιο που να γράφει με τη σκέψη σου δεν υπάρχει, φίλε. Εκεί πρέπει να πλακώνεσαι κάθε φορά. Τσίκι, δηλαδή, ναι, ή να το μιλάς και να γράφει. Κάπου το διάβαζα τις προάλλες ότι υπάρχει ένα που δουλεύουν ένα πρωτότυπο. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Διαβάζει τη σκέψη και να γράφει. Σκούπα ρομπότ έχουμε, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχουμε ένα τέτοιο σκηνικό. Ξέρετε κάθομαι και παλεύω εγώ 10 ώρες εκεί πέρα με το τέτοιο. Ξέρετε τσίκι, 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 τσίκι. Πόσο πιο απλή θα γίνει η δουλειά μας. Βέβαια. Ναι, αλλά αν παράλληλα εκεί που σκέφτεσαι ένα κείμενο, ας πούμε, που γράφεις, σου έρχονται και άλλα πράγματα στο μυαλό και από. Δεν σου το σκέφτομαι, να το λέω. Ναι, κατάλαβε. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Ότι για την Πάτρα να χώρισε ο πασκετικό ΠΑΟΚ. Τι ακάσα γράφει τώρα 10 ώρες και αυτά και τώρα και τα άλλα, δεν λέει. Τόσο πολύ προχωρήσαμε. Να σου πω, αυτό τώρα, ένα παρόμοιο παράδειγμα, ας πούμε, είναι τα αυτοκίνητα με το αυτόματο κυβότιο και το χειροκίνητο, έτσι. Ναι. Εντάξει, το αυτόματο. Σαν είναι. Το χειροκίνητο δεν έχει, Νικολέου. Εγώ μαζί σου 100% δεν θα καταλήξω. Ναι. Το αυτόματο είναι, ρε παιδί μου, σαν να οδηγάς συγκρουόμενα. Χωρίς όμως να συγκρούεσαι. Okay. Ναι. Η άλλη είναι η άλλη αίσθηση όμως, ρε φίλε, βάζει ταχύτητα. Να την κουμπώνεις, να κουμπώνεις την τρίτη, ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αυτό είναι μια άλλη αίσθηση. Αν δεν είσαι στο κέντρο που είσαι πρώτη Δευτέρα, βέβαια. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να πας και παραπάνω από τη Δευτέρα. Ναι. Εντάξει, είναι μια άλλη κατάσταση. Αλλά στο τέλος θα μας κυβερνούν οι μηχανές, Νίκο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Διάβαζα επίσης ένα πολύ ωραίο άλλο θέμα, πάλι στο κυριακάτικο τύπο. Γιατί ο κυριακάτικος τύπος είναι σχολείο. Ψωμί, είναι γνωστό αυτό. Ωραία. Για το επάγγελμα του τύπου που ήταν με την μπομπίνα στο σινεμά που πλέον δεν υπάρχει. Και εξηγούσαν άνθρωποι τι γινόταν τότε με την μπομπίνα και πώς έβαζε την ταινία και όλα αυτά. Ενώ πλέον είναι όλα ψηφιακά. Τίποτα. Ήταν, λέει, χιλιόμετρα, φίλε, αυτό το ξέρεις. Και το κοίτανε έτσι. Ναι. Χιλιόμετρο. Και εξηγούσε ότι, όχι πολύ παλιά, δηλαδή πριν καμιά δεκαετία χρόνια,
όταν έρχονταν οι ταινίες, ήταν κάποιες συγκεκριμένες μπομπίνες και έτρεχες με το μηχανάκι από το ένα σινεμά στο άλλο για να παίξουν. Τέτοια σκηνικά. Παλιά στο σινεμά. Όχι άλλα χρόνια, τώρα πριν καμιά 7-8 χρόνια, δεν σου λέω τώρα πριν 30. Παλιά στο σινεμά υπήρχαν οι τύποι που ήταν ανάμεσα στους διαδρόμους και ανεβοκατέβαιναν και πουλούσαν πατατάκια το ένα το άλλο, τώρα τα παίρνουν όλα παίξουν. Καλά, ρε Νίκο, εντάξει. Παλιά υπήρχαν οι καλοκαιρινοί, τα drive-in, πώς τα λέγανε. Drive, τώρα δεν υπάρχουν πλέον. Που ένα γνωστό κιόλας νομίζω προσανατολικά ήταν, έπαιζε τσοντάρες, έτσι. Και πηγαίναν όλο το βράδυ. Προχώρησε, φίλε, προχώρησε. Η κοινωνία και δεν είναι εδώ. Και υπάρχουν τα sites πλέον. Εντάξει. Τσοντάρα, που λέει και ένα. Τα sites, φίλε, πιάσε. Υπάρχουν στο κινητό πλέον όλα, ρε φίλε. Ποιο κινητό? Στο κινητό σου μπορεί να τα έχει όλα πλέον. Ναι, οκ. Okay. Τα sites, ναι, οκ. Okay. Ναι. Όπου κι αν είσαι. Ναι. Παλιά. Δεν έκανε μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Παλιά οι Κυριακάτικες, μια που πήγε η κουβέντα εκεί πέρα. Ήταν κανονικές εφημερίδες. Όχι! Ναι, τι ήταν. Παλιά, τώρα, κάποιες. Παλιά οι Κυριακάτικες, που κάποιες υπάρχουν ακόμα κιόλας και βγαίνουν και το κάνανε αυτό πριν πολλά χρόνια, δίνανε ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Ναι. Και αυτό. Εδώ, ρε φίλε, μια Κυριακάτικη, έβλεπα την Κυριακή του Πάσχα που βγαίνανε Σάββατο, έδινε 7 CD. 7 CD. Με κλαρίνα. Δεν μιλάμε όλη τη συλλογή, δεν άφησε τίποτα. Γίνεται μια φασάρια. Καταλάβες, και εδώ στο κλαρίνο. Για τα μάτια σου, Μαρία. Όχι, εγώ σου έχω ξαναπεί, ότι είναι από τα αγαπημένα μου, χόμπι από μικρός. Ωραία. Τώρα το είχα χάσει πριν για αρκετό καιρό. Τώρα έχει κανένα δύο μήνες πάλι που έχω ξαναπέσει σε αυτό το χόμπι. Εμένα, η αλήθεια είναι ότι το έχω ξαναπεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε. Δηλαδή οι εφημερίδες είναι πολύ. Άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο χρωματισμένες με τον εκάστοτε τέλος πάντων σχηματισμό που είναι αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, ειδικά για δημοσιογράφο, εγώ λέω ότι η Κυριακάτικη εφημερίδα είναι. Μάθημα. Θυμάστε τον άνθρωπο που είχα πάρει τηλέφωνο για ένα θέμα. Ναι. Με έναν συνάδελφο που είχε κάνει ένα πολύ ωραίο θέμα. Με βοήθησε. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Επειδή ναι, όχι. Δεν με βοήθησε ο συνάδελφο. Ναι. Όχι γιατί με βοήθησε ότι πάρε αυτό το τηλέφωνο και μίλαμε την τάδε. Γιατί μου άνοιξε τα μάτια με ένα ωραίο θέμα. Καταλαβες. Το Κυριακάτικο είναι μια έκδοση η οποία δεν επικεντρώνεται τόσο πολύ στο ρεπορτάζ. Αλλά σε. Πιο πολύ, ρε παιδί μου, ανάλυση, πιο ελεύθερο θέμα. Θεματολογία, συνέντευξη και τέτοια. Ναι. Που είναι και πιο ωραία, που είναι πιο δημιουργικά θέματα. Ακριβώς. Σε σχέση με το ρεπορτάζ. Και γι' αυτό έχει το ψωμάκι του, ναι. Okay. Ακριβώς. Μαζί σου. Ο άλλος, δηλαδή, πήγε, έπιασε έναν τύπο ο οποίος παίζει Α2 βόλεϊ στο Μήλωνα. Ωραία. Που είναι Βενεζουελάνος και του έλεγε η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Και έλεγε ότι είχαμε κροπολίο και δεν έχουμε να φάμε. Καταλαβες. Πράγματα τα οποία έχουν λίγο. Δεν είναι κάθε μέρα, δεν τα βρίσκεις. Δεν είναι προπονήθηκε ο Σούντγκρεν, έβαλε γκολ, ξέρω εγώ ο Σούντγκρεν. Δεν τη βάζουμε πολύ πλέον την Κυριακάτικη σπίτι μας. Νέοι νεαροί δημοσιογράφοι και βάζω και εμάς μέσα. Και πρέπει ακόμα νεαροί δεν είμαστε. Ε? Πουλιά δεν είμαστε ακόμα, ανοίγω από εδώ προς το χώρο. Ούζα δεν είμαστε, τι είμαστε. Δεν είμαστε. Αυτό καθορίζεται όσο είναι παλιοί ακόμα. Ναι, οκ. Okay. Άντε, πες, δεν είμαστε πολύ ούζα τώρα. Όπως επειδή είχαμε τέτοια κουβέντα προχθές μου λέει ότι θα πάψεις να είσαι, λέει, τέτοιο, λέει, όταν θα πιάσεις τα 30. Εγώ τα πιάσα, άρα δεν είμαι. Σύμφωνα με τον Χρήστο. Σύμφωνα με τον Χρήστο. Πολύ ωραία, λοιπόν. Εγώ που δεν είμαι, λοιπόν. Εντάξει. Εγώ είμαι ακόμα. Έτσι. Εγώ που δεν είμαι. Προκαλώ όλους τους νέους δημοσιογράφους ή αυτούς που θέλουν να γίνουν, αυτοί που ξεκίνησαν, παιδί μου. Αν ακούτε. Και σε σχολές και όλα αυτά, ξέρω εγώ. Ωραία. Και ακούνε ραδιόφωνα εμένα και τον Παπαδόπουλο εδώ πέρα τώρα να παπαρολογούμε. Παιδιά. Είναι 5 ευρώ το Κυριακή, ξέρω εγώ. Α, μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω. Είναι. Αλλά διαβάστε. Διαβάστε. Έχει. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ανοίγει το μυαλό σας. Ωραία. Έτσι. Και ο καθένας μετά έχει το μυαλό για να φιλτράρει ό,τι διαβάζει, έτσι. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, έχω το μυαλό για να φιλτράρω ό,τι διαβάζω. Καταλαβαίνω το που είναι η κάθε εφημερίδα. Και προσέξτε. Δηλαδή, δεν μπορώ πλέον να πάρω βήμα και νέα. Δεν πηγαίνει το χέρι μου. Δεν γίνεται. Έθνος. Έθνος στηρίζω. Όχι, δεν θα παίρνει. Στηρίζω. Εγώ σου λέω, έχω το μυαλό να φιλτράρω, ρε παιδί ναι, μου. Okay. Το ότι έχει. Η Κυριακάτικη του Έθνους, εγώ λέω ότι είναι από τις καλύτερες Κυριακάτικες τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν απλά έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Okay, ωραία, ναι, τον οποίο ο καθένας σου λέει: ο άλλος μπορεί να επηρεάζει, δεν επηρεάζει. Εγώ δεν επηρεάζομαι προσωπικά. Και για τους νέους δημοσιογράφους. Πολύ καλή εφημερίδα το Έθνος, Νίκο Παπαδόπουλε. Κυριακάτικη, πολύ καλή. Ναι. Καθημερινή. Το Έθνος. Από τις καλύτερες προσπάθειες που έχουν γίνει, Νίκο. Εγώ τα λέω αυτά. Ο Νίκος Μοσκοβίτης τα λέω. Σε μια εβδομάδα ο Νίκος Μοσκοβίτης αισθάνεται ευλογημένος τοποθεσία Έθνος. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και τα λοιπά. Για τους νέους δημοσιογράφους, λοιπόν, πέρα από το θέμα, από το ζήτημα που λέει ο Νίκος με τα θέματα, τα διαφορετικά, τα οποία σου παιχνιδίζουν με το μυαλό σου και σε βοηθούν να σκέφτεσαι λίγο παραπάνω, πέρα τα τετριμένα, βοηθάει πολύ στο να μάθετε να γράφετε κιόλας. Μεγάλη αλήθεια. Εντάξει, γιατί τα sites, επειδή είναι λίγο με τα πόδια. Είναι λίγο. Όχι, πραγματικότητα. Δεν είναι με τα πόδια, επειδή είναι μια γρήγορη μορφή δημοσιογραφίας, η οποία απαιτεί
περισσότερο την είδηση παρά την ποιότητα δυστυχώς. Έτσι όπως είναι η ηλεκτρονική δημοσιογραφία που κυριαρχεί πλέον, η εφημερίδα είναι μια διαφορετική φάση. Εγώ το έχω να το λέω και θα το λέω πάντα. Έμαθα να γράφω έτσι είναι, δημοσιογραφικά και το παρατήρησα και τότε κείμενά μου πριν και μετά, όταν πήγα 2 χρόνια. Άσχετα που η ρυθμή δεν ήταν η ίδια, ας πούμε, με μια άλλη εφημερίδα. Ας πούμε. 2 χρόνια πήγα στον Αγγελιοφόρο με τον Παναγιώτη Καμπράνη. Εντάξει, εγώ εκεί πέρα άλλαξα αθλητικό το ρεύμα. Τμήμα. Μια... πολύ, πολύ. Το Κυριακάτικο είχε. Το καθημερινό όχι τόσο. Εντάξει, αλλά το Κυριακάτικο. Πόσο λέξει την μέρα μπορεί να έχει. Πόσο? Μια σελίδα τη μέρα μπορεί να έχει. 2. Μια αθλητικό έμφυτο. Γιατί τι νομίζω ότι κάνω τώρα. Καθημερινή εφημερίδα δεν ξέρω, δεν παίρνω. Δεν ξέρω. Αλλά για εσά που θέλετε να γίνει δημοσιογράφοι. Είστε στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να διαβάζετε όχι απλά τα θέματα και τον τρόπο γραφής, ο οποίος είναι ο εφημερίδης και η εφημερίδα είναι το καλύτερο σχολείο για έναν δημοσιογράφο. Μας πιάνει όλους αυτό, έτσι. Όσο και αν έχει όλοι υποτιμηθεί η εφημερίδα. Όσο μπορούμε, ο καθένας. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με τον εφημερίδα. Δεν είναι υποτιμηθεί, ρε φίλε, είναι ότι έχει χρωματιστεί τόσο πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Σχεδόν όλες. Δηλαδή, παίζουμε αυτή τη στιγμή μία Κυριακάτικη που να πει ότι δεν είναι χρωματισμένη. Δεν υπάρχει καμία. Όλες είναι. Άλλες είναι περισσότερο, άλλες λιγότερο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, ρε Νίκο. Είναι ότι ο άλλος σκέφτεται. Ότι σκέφτεται περιορισμένα και λέει ότι εγώ θέλω η εφημερίδα τι είναι οι ειδήσεις. Τις ειδήσεις που τις βρίσκω στα site. Ναι, μαζί άρα γιατί να δώσω ένα 30 και το δίνω. Okay. Αν πα λίγο πιο. Την Κυριακή δεν είναι 30. Είναι παραπάνω κιόλα. Ναι. Είναι 2 ή 3 και 4 ευρώ αν έχει έρθει τα μέσα. Ναι. Αλλά αν πα λίγο πιο μακριά τη σκέψη και πει ότι έχει κάτι διαφορετικό το Κυριακάτικο, μην πάρει καθημερινή. Πάρει την Κυριακάτικη. Ναι. Σωστά. Και μετά σου λέω: καθένας έχει το μυαλό, θέλω να πιστεύω. Απλά η εφημερίδα για πεθαίνει, να φιλτράρει. Δυστυχώς. Για να φιλτράρει το τι γίνεται. Θυμάστε πόσες εφημερίδες είχε η Θεσσαλονίκη πριν 8 χρόνια, 10 και πόσες έχει τώρα. Εντάξει, που πλέον. Ναι, Νίκο, βέβαια αυτό δεν είναι μόνο θέμα του τύπου και τη κατάσταση, είναι και λίγο και θέμα των ίδιων των εφημερίδων. Έτσι, και δεν είναι μόνο κρίση. Και τη κρίση. Είναι και τη κρίση, συμφωνώ, αλλά είναι και θέμα των ίδιων των εφημερίδων. Γιατί παλιά τα βασίζονταν σε εντελώς χάρτινα πόδια. Οι περισσότερες. Και μοιράζανε λεφτά γενικότερα. Ακριβώς. Κάτι ποσά τώρα απίστευτα. Ακριβώς. Και δεν υπολογίσαν. Όταν είδε η κρίση ήταν οι πρώτοι που φαγώθηκαν. Και τι να κάνουμε. Και δεν βλέπαν το παγόβουνο το οποίο ερχόταν. Και πώς να το βλέπανε. Το βλέπανε. Μια χαρά το βλέπανε. Αλλά ότι αρπάξει ο. Και τώρα πλέον πόσες έχουμε. 2 εβδομαδιές που είναι η Άρη και Φόρτσα. Αθλητικές λες. Αθλητικές. Και γενικά. Πολιτική είναι η Θες News. Η Θες News. Η Μακεδονία που βγαίνει την Κυριακή νομίζω. Δεν πρέπει να βγαίνει η καθημερινή. Καθημερινή. Η μόνη καθημερινή στην πόλη ποια είναι η Μετροσπορ. Νομίζω ναι. Μόνο η Μετροσπορ πρέπει να είναι. Νομίζω ναι. Δεν υπάρχει άλλη. Που η Μακεδονία είναι καλή προσπάθεια. Την έχω στηρίξει κάποιες φορές. Ναι. Είναι καλή προσπάθεια. Τα φιλιά μας ο Βασίλη Τομόσκου που δουλεύει. Ναι. Λοιπόν. Ο Αγγελιοφόρος έχει κάνει και συνεταιριστική προσπάθεια στη Μακεδονία. Δηλαδή ότι. Ας πούμε ότι το τρέχουν οι παλιοί εργαζόμενοι. Ναι. Υπάρχει και εκεί λίγο η Βασαβίδη. Και εκεί λίγο. Λίγο, ναι, υπάρχει. Δεν μπορώ να δω. Υπάρχει κάτι που δεν είναι από μισό. Λέω στην πόλη. Λέω ναι. Είναι και εκεί. Εδώ πέρα έχουμε μείνει, Νίκο. Ωραία. αλλά είναι όντως μια καλή προσπάθεια. Ποτέ δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι όντως μια καλή προσπάθεια. Σε σχέση με το ότι δεν υπήρχε τίποτα, ναι. Ας πούμε. Και η Θένιος είναι μια καλή προσπάθεια. Okay. Όπου, προσέξτε λίγο. Όπου δημιουργούνται θέσεις εργασίας, εμείς είμαστε υπέρ και είναι καλές προσπάθειες. Ναι, είναι αμοιβόμενες καλά, έτσι. Ναι, οκ. Okay, τώρα. Σε πρώτη φάση να είναι αμοιβόμενες, ναι. Πρώτον, και δεύτερον, ναι. Να είναι αμοιβόμενες καλά. Αυτό. Πόπο, κηδεία, φίλε, στο 85-2-4 η ντέρμπι, και τώρα πάει αφήσω τελικό. Τι ματσάρα γίνεται, ρε, εσύ. Αγγλικό ποδόσφαιρο. Ματσάρα γίνεται. Και πριν είχε δοκάρει η ντέρμπι. Πριν ένα λεπτό. Ο Ασλαμάστηκε είναι τώρα. Α, ο Λάμπαρτ, έλα ρε γίγαντα. Ναι, ναι. Φρανκ Λάμπαρτ, φίλε. Θα πάει στην Τζέλση αυτός μια μέρα, δεν γίνεται. Ναι, οκ. Πάει να τη βγάλει όμως την Derby Premier League. Αμέ. Δυνατός ο δικός σου. Να εμπιστεύεστε τα νέα παιδιά γενικότερα, έτσι. Σε όλους τους χώρους. Και να μην τα παραγωνίζετε. Ναι, δεν είναι κιόλα. Κάποια νέα παιδιά. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Κάποια νέα παιδιά που σου δείχνουν ότι τη βρίσκουν. Ναι. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι άλλοι χώροι. Έτσι. Μην τα παραγωνίζετε, να τα δίνετε ευκαιρίες για να δείξουν πράγματα και όταν έχουν όρεξη να κάνουν δουλειά. Εντάξει. Μην τα παραγωνίζετε, γιατί πάντα υπάρχει σε όλες τις δουλειές αυτή η σύγκρουση του παλιού με το καινούργιο. Είναι γνωστά αυτό. Λοιπόν, τι εκπομπή κάνουμε σήμερα, ό,τι να είναι είμαστε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε αυτό που πήγε εφορευτική επιτροπή. Τελευταίο μισάωρο θα πούμε 16 ομάδες στο μπάσκετ.
Θα κρούσουμε πιστεύω την καμπάνα έτσι. Όποιος... Το Κουασιμό θα την βάλουμε την καμπάνα. Αν είχαμε κρατήσει 10 Κροατές, θα το γυρίσουν όλοι τώρα με τον μπάσκετ, να ξέρετε. Δηλαδή, όλοι τώρα θα βάλουν. Λέστε, φίλε. Θα το γυρίσετε όλοι. Το χρόνο που οι ομάδες του θα είναι για να πέσουν στην Α2, καλά θα είναι. Οι ομάδες θα περάσουμε καλά. Οι ομάδες τους. Οι ομάδες τους. Των Ακροατών. Των Ακροατών, δηλαδή των Αργιανών και των Παοξίδων. Το δικό μας των Ακροατών, ναι. Το δικό μας, εδώ πέρα, ναι. Του Ηρακλή, δεν νομίζω γιατί ο Ηρακλή. Ηρακλή νίκησε σήμερα και πάει να παίξει μάλλον με Καστοριά. Για να ανέβει. Και με εμφαντικό τρόπο. Είναι καλύτερο. Πώς λεγόταν η ομάδα. Χαριλάω Τρικούπη. Δίνω Καλαμπάκο χρόνο. Ατόμορφο Μεσολόγγι. Και παίζει ο Κακαρούδη ακόμα, ρε φιλάγο. Φυσικά και παίζει. Γιατί είναι Α2 μια χαρά είναι. Καταρχά είναι Α2, ρε φίλε, παίζουν όλοι. Όλοι οι καλοί παίχτε είναι μεγάλη ηλικία. Ο Πολυτάρχο είναι παιχτάρα. Ναι, ο οποίο έλεγε σήμερα ο Δημήτρη Λουφάκη που τον είχαμε στον αέρα ήταν παπάδε. Παιχτάρα. Ο Ηρακλή τι άλλο έχει. Τον Πολυτάρχο, τον. Από γνωστού εννοεί. Τον Κακαρούδη, ναι, τι άλλο έχει. Έχει τον Δημήτρη Καλατζίδη. Τον Αθανασούρα, τον Αγγελακόπουλο. Τον Αγγελακόπουλο νομίζω είναι 45. Τον Δημήτρη, τον Δημήτρη, τον Γιανακίδη. Τον προπονητή. Όχι, ρε φίλε. Δεν το λέει Δημήτρη, ρε. Δημήτρη το λένε και αυτό νομίζω. Δημήτρη, Γκαλατζίδη. Ναι. Μάλιστα. Ο τέτοιο ο καμένο μου, ο Χίλαρη που είναι. Ο Χίλαρη είναι στον Κορόιδο Αμαλιάδα, αν δεν κάνω λάθο. Ο Χίλαρη. Λοιπόν, πάμε στο break στοίχημα.gr μαζί μα και στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Εκατοντάδες επιλογές, χιλιάδες για να μην πω, για να παίξετε τα στοιχήματά σας και να πάτε ταμείο. Όσοι παίξετε τώρα 2-4 derby ή πρόκριση derby, ετοιμαστείτε να πληρωθείτε. Όσοι παίξατε leads, γιατί υπάρχει επιλογή του cash out, ας κάνατε cash out νωρίτερα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break, Γιάννη Τζάτση, και επιστρέφω. Άιντε τέσσερα, για να πάμε και στο τελευταίο κομμάτι αυτής της εξαντλητικής εκπομπής σας. Σημερινή είναι ο Μπαλαντέρ, στο Λίμπρο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στο μικρόφωνο. Γιάννη Ζάτση, στη ρύθμιση του ήχου. Έχω αρχίσει λίγο να ρετάρω. Μην ρετάρεις, φίλε. Εμείς είμαστε με 5 ώρες ύπνο πάλι. Γιατί είδαμε και λίγο Στεφ Γκόνα Στεφ χθες. Τζάμπα ξυπνήσαμε. Εύκολα. Τι 5 ρε. 4 δεν ήταν το μάτσο. 5 ώρες ύπνο είπα. Κάνα 3 ώρο πριν και κάνα 2 ώρο μετά. Α, κοιμήθηκες και μετά. Ναι, ναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Εύκολα κερδίσαμε. Δεν ήταν 5, 4 ήταν το μάτσο. 4 είπα, Νίκο. Ναι. 6 ώρα εγώ το έκλεισα γιατί πια είχαν φύγει καμιά 15-20 πόντους. Όχι, όχι, σαν να ρωτήσω. Σαν να ξύπνησα 8.30. Αν ακούσει, αν έχει. Ρε φίλε, όχι, να σου πω λίγο κάτι, μπερδεύτηκα. Οκ, okay, κοντά πέσαμε. Είναι okay. Μπερδεύει συνεχώς. Μου φαίνεται το παιχνίδι, θες να ξέρει. Τίποτα. Πολύ κουρασμένο το Portland. Ναι. Μέχρι εδώ πολύ μυρωδιά προπονητή. Έπαιζε άντερ άμυνα τον τέτοιο, τον Κάρι. Και έφαγε 9 τρίποντα. Είναι άντερ άμυνα. Η άντερ άμυνα ανοίγουν όταν έρχεται το screen και παίζει άμυνα από πίσω. Δηλαδή δεν πα δυναμικά στο screen. Περιμένεις να αφήσω και πας από πίσω και περιμένεις. Άμα είναι ο Κάρι όμως και περιμένεις από πίσω, θα σου πάρει από τα 8, από τα 9 και θα τα βάλει. Και έβαλε 9 τρίποντα. Μάλιστα. Απλά είναι τα πράγματα. 39-27. Δηλαδή είναι κουρασμένοι χθες. Ήταν και πολύ άστοχοι οι διαιτητές. Μέχρι εδώ που φτάσαμε νομίζω ότι είναι νομίζω πολύ ότι καλά. Το επόμενο παιχνίδι δεν θα είναι ίδιο. Θα είναι καλύτερη. Γιατί και οι Blazers, φίλε, οι άνθρωποι παίξανε Κυριακή, μπήκαν αεροπλάνο, κάνανε μία προπόνηση τη Δευτέρα. Και τρίτη δεν κάνανε καν σουτ και τρίτη πήγαν να παίξουν. Και το άγχο που το λέγανε στη μετάδοση. Κατάλαβε. Ούτε σουτ δεν κάνανε, δεν ακουμπήσανε μπάλα. Κάνανε μια χαζοπαπώνηση μόνο. Έχει Ρουφιάνους και στους Blazers όμως Χοβίτης. Μα το λέγανε στη μετάδοση ρε φίλε. Άσε τώρα, μιλάς με τον Ντέρμι πήγε στο τελικό μέσα στον Βίλα. Φρανκ Λάμπαρτ, μπράβο του. Κηδεία για τη Λίντζ του Μαρσέλο Μπιέλσα. Μάλιστα, ωραία. Και ανοίγεις τώρα το κινητό του Μοσχοβίτη, τελευταία κλίση, Ντέιμιαν Λίλαρντ. Έλα Ντέιμ, τι γίνεται αγόρι μου. Hey man, how's it going. Και σήμερα έχει Γιάννη, σήμερα έχει Γιάννη, η τελική είναι νομίζω ότι αυτό το ζευγάρι θα είναι πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με το άλλο, γιατί νομίζω ότι. Εντάξει, το άλλο υπάρχει ποιοτική διαφορά. Έτσι μου φαίνεται εμένα και ακόμα και χωρίς Durant για τους Warriors. Ναι. Που δεν είναι να παίξουν τους δεύτερο μάτς σύμφωνα με πληροφορίες μου που ήρθαν πριν από λίγο στο κινητό μου. Και να δείτε εδώ στο Blitzer Report θέλω να πω. Ο βοηθός του προπονητή των Warriors. Δεν είναι να παίξουν τους δεύτερο μάτς. Είναι αδελφός του. Αλλά τα παλικάρια εκεί και ο. Γι' αυτό είναι παιχταράδες, ρε φίλε. Γι' αυτό. Τι. Δηλαδή, μέχρι το σημείο που τραυματίστηκε ο Ντουράντ, ήταν αυτός ο οποίος τραβούσε τους Warriors. Ο Κάρι μέχρι τότε, αετό. Ο Τόμψον, λίγα πράγματα. Από εκεί και μετά, λέει, και γύρισε το κουμπί έτσι. Και σου λέει, βγαίνουμε μπροστά εμείς τώρα και καθαρίζουμε. Όταν έχεις και κάνουν ματσάρες. Δηλαδή, το... έχουν κάνει 2,5 μάτς ουσιαστικά ο Κάρι. Ναι. Μισό μάτς με τους Rockets. Άλλο μισό στο δεύτερο επίχρονο εκείνο του έκτου παιχνιδιού που έβαλε 33 ενώ έχει 0 στο πρώτο. Ναι. Και χθες που έβαλε 36 νομίζω. Και είχαμε και το lottery pick σήμερα από χθες βασικά. Το draft φιλόσιο να μου το εξηγήσουν να ξέρεις δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί.
Δεν έχω ιδέα. Και η Νέα Ορλεάνη. Πώς βγαίνει ότι η Νέα Ορλεάνη το νούμερο 1 και τι σημαίνει αυτό. Και για το νούμερο 1 το καταλαβαίνω, οκ. Γιατί εδώ μιλάμε για τον. Ζάιν Βίλιαμς. Ναι, αυτόν τον υπερσφίχτη εκεί πέρα. Ναι, αλλά λένε ότι μπορεί να μην το διαλέξουν. Λέει. Και ποιον να διαλέξουν, τον Τζα Μοράντ. Αφού αυτό θέλει να πάει Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Με τον draft ποτέ δεν έχω βγάλει άκρη. Ναι. Βασικά δεν μπορώ να κατανοήσω τη διαδικασία. Καταλαβες. Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω πώς. Και είναι κάτι πέφτει το που οι Αμερικάνοι το έχουν σχεδόν σε όλα τα αθλήματά του στο draft. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και στο NFL. Ναι. Παντού. Είναι μια διαδικασία που δεν μπορώ να την καταλάβω, να σου πω την αλήθεια. Να την κατανοήσω, οπότε δεν. Ναι. Περιμένω να δω στο τέλος ποιος, όταν τελειώνει πια το σκηνικό, ποιον παίρνει ο καθένας για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν κάνουμε draft στην Ελλάδα. Τι draft θα κάνουμε, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Μια draft μπύρα, ίσως. Καλή είναι. Κάνουμε ποτέ, έχουμε 16 ομάδες του χρόνου. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα. Μεγάλη επιτυχία. Μεταξύ άλλων. Συμφωνείς. Φυσικά. Γιατί να μην συμφωνώ. Ειρωνικά το λες ή. Έχει δύο αναγνώσεις, ρε φίλε, τώρα. Ωραία. Πρώτη. Η μία ανάγνωση είναι ότι σου λέει το Λαύριο, εγώ έπεσα ρε παιδιά τελευταία αγωνιστική γιατί εσείς δεν κατεβήκατε. Έχει δίκιο. Σωστό. Ωραία. Μαζί με το Λαύριο μένει και ο Κολοσσός, βέβαια, ο οποίος είχε πέσει πριν την τελευταία αγωνιστική. Αλλά δεν πειράζει, ας μείνει κι αυτός. Ωραία. Και ανεβούν και δύο από κάτω. 16 του χρόνου. Είναι προσωρινή ένα διάθεση, να ξέρεις. Γιατί του παραχρόνου, αν περάσει ένα διάθεση που λογικά θα περάσει, θα έχουμε πάλι 14 ομάδες. Έτσι είναι. Νεοτερισμός, πετυχημένος πολύ. Δηλαδή θα για να γίνει ένα διάρρηστο πρέπει να υπάρχει νόμος, να νομοθετηθεί κάπως. Πρέπει να υπάρχει υπουργική απόφαση. Από ό,τι έχω καταλάβει. Ωραία. Δηλαδή θα υπάρξει κάποια υπουργική απόφαση και θα νομοθετήσει ουσιαστικά η ΟΚ για να έχουμε ένα διάρρηστο για μία σεζόν και μετά να ξαναέχουμε άλλα ένα διάρρηστο με λιγότερες ομάδες. Εγώ σήμερα μιλάμε 15 Μαΐου, σου λέω ότι σε ένα αποτέλεσμα του χρόνου θα έχει το καλό. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Προμηθέα, 6 έχω πει, Περιστέρι, 7, Χολαργό, 8, Ύφεστο Λίμνου, 9, Ρέθυμνο, 10, Λαύριο, 11, Κολοσσό, Ρόδου, 12, Πανιόνιο, 13, ποιον έχω ξεχάσει, Ηρακλή, δεν τους έχω πει τους δύο που ανεβαίνουν, ένα ξέχασα, Κολοσσό είπα, Ρέθυμνο είπα, Προμηθέα είπα, Χολαργό είπα, ποιον άλλον είχε ξεχάσει, την ΑΕΚ, σωστά. Την 14. Και Ιωνικό και Ηρακλή. Ναι. Σήμερα που μιλάμε 15 Μαΐου, άρχισε ΠΑΟΚ. Στη χειρότερη κατάσταση όλων είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και στην λιγότερη, και στη δεύτερη χειρότερη κατάσταση είναι όλων είναι ο Άρης. Ναι. Καλά και ο Άρης βέβαια τώρα έχουν φύγει οι Αμερικανοί και δεν ξέρει τι θα γίνει. Εντάξει, είναι και εκεί μια... ναι, δεν είναι παρατημένος όμως. Έχει ένα που ασχολείται. Έχει ένα. Καλό, κακό. Ναι, okay, με σωστέ αποφάσει, με λάθο αποφάσει. Και ο Πάκ δεν έχει κανένα αυτό. Και ο Πάκ έχει τον μπάνερ. Δεν ασχολείται τον μπάνερ. Έχει σταματήσει ασχολείται εδώ και καιρό. Αφού το καλοκαίρι θα σταματήσει, υποτίθεται. Έχει σταματήσει ασχολείται. Και ποιο ασχολείται. Ο Πάκ είναι παρατημένο. Κανένα. Περιμένω όλη τη δύο σεζόν. Κάτσε. Είναι, είναι παρατημένο σε τελώ. Νίκο, περίμενε. Έχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα με του όσου παίχτε έχει. Okay. Και ένα προπονητή. Με ποιον αν ο προπονητή, εγώ μιλήσω από τον Θεοδόρο. Θέλω να μιλήσω με τη διοίκηση. Πού πάω να μιλήσω. Δεν μιλά. Να τελειώσει σεζόν. Δηλαδή ο Τέλη. Ήτανε σήμερα εκεί. Κουβαλάει πάλι το σταυρό. Ναι. Τι είναι. Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, στη χειρότερη κατάσταση από τις 16 είναι ο ΠΑΟΚ και μετά είναι ο Άρης, λέω εγώ. Που ο Άρης όχι κανένα λόγο, γιατί είχε αυτά τα μπάντα που δεν μπορεί να λύσει. Κατάλαβες. Πόσο θέλει, 650.000. 650.000, να λύσει τα μπάν μόνο. Φαντάζομαι. Πολύ ωραία. Τι να κάνει ο Φιλοπλάκης, πώς θα δώσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, δηλαδή, κάνει, δηλαδή. Έχει δώσει τα καλά λεφτά. Ναι, δεν έχει 150 τα βγάλε τα δώσει, φίλε, από την και τα μπαν. Εντάξει, ο άνθρωπος. Τεράστιος. Okay. Και δεν τη χάνει τις προβολές που πρέπει. Ναι. Ο κύριος Πλιάκης. Κατάλαβες. Πάλι τώρα τελευταία, τι είχε ο Άρης και το πλήρωσε που πάλι έβαλε ο Πλιάκης στο χέρι τζιπ. Δεν θυμάμαι. Αλλά είναι πολλά ανοιχτά με το παντέξι. Και... 16 ομάδες του χρόνου. Πολύ ωραία. Φτάσαμε δυστυχώς στο σημείο να λέμε ότι ο Χολαργός, ο Ιωνικός που ανεβαίνει, παιδιά, έτσι. Ο Ιωνικός που ανεβαίνει έχει. Μου έλεγε, δεν θυμάμαι, το λέγαμε στον αέρα κιόλας ή έξω. Ο Ιωνικός θα κάνει budget 1 εκατομμύριο. Λογικά κάπου εκεί θα είναι πάνω κάτω. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης βαριά να κάνουν 400 χιλιάρικα. Βαριά να κάνουν 400 χιλιάρικα. Αν κάνουν budget με 400 χιλιάρικα του χρόνου, ωραία. Δεν χρειάζεται καν να κατέβουν και να φάνε και 400 χιλιάρικα, ας πέσουν κατευθείαν Α2. Επίσης, γενικά ο ΠΑΟΚ για να παίξει του χρόνου θα πρέπει να κάνει φάκελο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
Δεν ξέρω τι μπορεί να βάλει στο φάκελο. Αντίο, αντίο. Ακόμα και όταν μιλάμε για ένα φάκελο που έτσι όπως είναι η αδειοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την Α1 μπάσκετ, μιλάμε τώρα για αστιότητες. Δηλαδή τα κριτήρια που ζητάει. Τα κριτήρια που ζητάει είναι αστεία. Δηλαδή θέλει εγγυητική επιστολή 60.000 ευρώ. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για πολύ, 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 πολύ χαμηλά κριτήρια. Έτσι. Ναι. Επίσης, σήμερα που μιλάμε, το ενδεχόμενο να έχει και ο ΠΑΟΚ μπαν του χρόνου είναι μεγάλο. Και μπαμ και μπουμ. Έτσι, και είναι μεγάλο να έχει και πολλά μπαν. Ναι. Όχι με τρελά ποσά, ωραία, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει. Σήμερα μιλάμε και αν δεν αλλάξει η κατάστασή του. Ναι. Και όταν λέω να αλλάξει η κατάστασή του, δεν εννοώ αναλαμβάνουμε πέντε διοίκηση υποδοδικίου και ορασιτέχνης και άντε και λίγο Σαββίδης. Εννοώ να αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή να έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την ιδιοκτησία. Γιατί αν δεν έρθει, ωραία, η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. Και ακόμα και να. Okay, θα πάρει αδειοδότηση, εντάξει, θα παίξει το χρόνο. Με 400 χιλιάρικα του χρόνου, σε ένα ποτάθλημα που θα έχει 28. Ε? 28, πόσες αγωνιστικές, ρε. 28, ναι, 28 αγωνιστικές. Ναι. Ωραία. 28 αγωνιστικές. Αν έχει 28 αγωνιστικές λοιπόν το ποτάθλημα, πρέπει να κάνεις 10 νίκες για να μείνεις κατηγορία. Με 400 χιλιάρικα, καλά. Πάρε με τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος για κάθε ομάδα. Εντάξει, ο Άρης έχει το Γουλιέλμα, αλλά σίγουρα θέλει κάτι καλύτερο. Που να μπορεί να διαχειριστεί την πίεση αυτών των ομάδων. Γιατί με τον Νίκο πρόσφατα είχαμε δεν κάνει. Δεν υπάρχει, Φιλιππίδη. Δεν... Όχι, άκουσε με, άκουσε. Θέλει λεφτά, τέλος. Περίμενε. Να σου πω όμως κάτι. Τις προάλλες κάναμε μια κουβέντα. Θέλει λεφτά. Τις προάλλες κάναμε μια κουβέντα. Και σε έκανα εγώ μια απλή ερώτηση. Γιατί, για παράδειγμα, ποιος έχει τον Προμηθέα. Πώς το λένε το όνομά του. Ο Λιόλιος. Ο Βαγγέλης Ολιόλιος. Που έχει μια γνωστή αλυσίδα καφέ στην Ελλάδα. Είχε. Την πούλησε. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Και θα πήρε και λίγα λεφτά, φαντάζομαι. Εντάξει, είχε λοιπόν αυτή την αλυσίδα. Θα έχει λογικά κάποια άλλη δουλειά ο άνθρωπος. Okay. Γιατρός είναι άνθρωπος. Γιατρός, οκ. Okay. Έβαλε λεφτά. Άλλο βασικά, όχι. Ο Βαγγέλης ο Μπούμπουρας. Να έρθουμε πιο κοντά. Βαγγέλης. Βαγγέλης Μπούμπουρας. Ναι, δεν είναι Βαγγέλης. Δεν πειράζει. Ο κύριος Μπούμπουρας. Ναι, ο κύριος Μπούμπουρας. Τοπικό στοιχείο, φίλε. Που είχε. Ας το τοπικό στοιχείο. Λοιπόν, ας το τοπικό στοιχείο. Κάναμε αυτή την κουβέντα τη προάλλη. Γιατί κάποιοι άνθρωποι που έχουν λεφτά τα βάζουν σε αυτές τις ομάδες ή όχι στις δικές μας. Και η απάντησή σου ήταν ότι εκεί πέρα δεν έχουν κανένα να τους λέει κάτι. Δεν είναι, φίλε, είναι τοπικό στοιχείο. Άστο Μπούμπουρα. Ο άλλος στην Πατρίδα. Και ο Λιόλιος είναι τοπικό στοιχείο. Ρε, φίλε, από εκεί είναι. Και ο Λιόλιος είναι τοπικό στοιχείο. Ε, βέβαια. Ναι, αλλά δεν είναι και αυτό. Ο Θεοδόρου είναι από την Εύβοια. Δεν είναι και αυτό που μου είπες. Ποιο. Ότι δεν έχουν κάποιον. Δεν θα... ξέρω, δεν έχουν κανένα να τους πει τίποτα. Πάει καλά, δεν πάει καλά, δεν του πει κανένα τίποτα. Ναι, φίλε, να σου πω κάτι, ο Λιόλιος. Ωραία. Εμείς, σαν Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε τοπικό στοιχείο παραγόντων. Μάλλον όχι δηλαδή. Στερέψαμε δηλαδή από παράγοντες. Ή καλύτερα, στερέψαμε από ανθρώπους που έχουν λεφτά. Έλα, Νίκο, δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λεφτά στην πόλη. Υπάρχουν. Αυτός, αλλά δεν τα βάζουν ομάδες. Όχι. Ωραία. Κάποιος θα τους χαρακτηρίζει έξυπνους, να ξέρετε. Καταλαβαίνετε. Και στην κάθε τώρα ομάδα είναι λίγο ιδιάζουσα η κάθε κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, τώρα στον ΠΑΟΚ είναι μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Ναι. Γιατί ακόμα και να εμφανιστεί κάποιος. Ο ΠΑΟΚ είναι, είναι και δεν είναι μαγαζί του Σαββίδη στο μπάσκετ. Γιατί υπάρχει χρήμα το οποίο έχει δοθεί, το οποίο φαίνεται. Ναι. Ωραία. Αλλά δεν ανήκει το μαγαζί σε αυτόν. Ναι. Αλλά άμα θα έρθει κάποιος, θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθεί ουσιαστικά με τον Σαββίδη. Και να του πει, θες να μπεις μαζί μου ή να πάω μόνος μου. Για να ξέρω πώς θα βαδίσω κι εγώ. Ναι, σωστό. Καταλαβες. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ που φτάσαμε να πάω, για μένα πρέπει να βρεθούν 2-3-4 άτομα για κάθε ομάδα και να την τρέξουν αυτοί. Ένας μόνος του δεν θα το κάνει. Αφάλω, κάθε ένας από λίγο. Λίγο θα την βγάλει. Τι είναι πολύ γορή, φίλε, για πες. Ο Άρης κάποτε, για παράδειγμα, είχε ένα τέτοιο μοντέλο τη γένεσης. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια, οκ. Okay. Που είχε τότε τον Τίμο τον Παπαγιάννη, τον Ηλία τον Πόπη, τον άλλο τον Γεωργιάνο, πώς το λέει. Τέλος πάντων, είχε 5-6 άτομα. Ένας Αρμένιος, ο Τουρσουτζιάν. Αρμένιος, ο Τουρσουτζιάν, ναι. Λοιπόν, είχε 5-6 άτομα που βάζανε λεφτά. Είχε άλλα χρόνια. Το Τζεβελέκι. Εντάξει, άλλα χρόνια, όχι. Το Τζεβελέκι το που έβαζε λίγο παραπάνω. Δεν είχαν πιο. Εδώ τώρα σου λένε. Το τεράστιο Νταμιάν. Εδώ τώρα, ρε φίλε, μιλάμε για ένα απλό παράδειγμα. Ο Πάκου φέτος έκανε ένα μπάτζετ 800 χιλιάρικα και δεν είχε το πληρώσει. 800. Πόσο είναι τα χρέη δηλαδή τη φετινή σεζόν. Τα μισά, εγώ σου λέω. Τα μισά δεν τα έχει δώσει. Όχι. Oh. Ωραία. Δηλαδή, για να κάνεις μια minimum καλή ομάδα. Minimum καλή ομάδα. Θες ένα το budget είναι αυτό. Εκεί, 800. Εγώ σου λέω. 800, ρε φίλε. Να κάνεις και πιο καλές επιλογές σου βγουν, είσαι καλός. Πρέπει να έρθει κάποιος να πληρώσει. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να την πληρώσει φέτος τη χρονιά. Αν είχε δηλαδή
αυτό που περίμενε από το Σαββίδι και ένα καλό χορηγό στη φανέλα, ωραία, η χρονιά έβγαινε. Δεν θα ήταν έτσι. Μπορεί να ήταν και πολύ καλύτερα και να είχαμε ζήσει και ωραίες στιγμές. Δεν έγινε. Ωραία. Και σου λέω, με 800 και να έχεις μια minimum καλή ομάδα. Που ξέρω εγώ, επειδή έχει και ένα brand name, να παίζει στην Ευρώπη, να μπορεί να βγάζει τα εξοδά της, ωραία, και να είναι κομπλέ. Με 800. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι το minimum είναι 800 για να έχεις μια normal καλή ομάδα. Ναι. Όσο πιο κάτω πας, τόσο πιο πολύ ζορίζει το πράγμα. Σωστό. Ο Άρης φέτος, που είχε 400-450 πόσο έχει, μπράβο, ωραία, πάλι ζορίστηκε. Και να σου πω και λίγο κάτι. Αν η ίδια ομάδα δεν ήταν ο Άρης και ήταν η Κίμη, για παράδειγμα, ωραία, δεν θα ζοριζόταν απλά, θα έπεφτε κιόλας. Καθαρά αγωνιστικά σου λέω τώρα, έτσι, άσε για το γύρω-γύρω. Και το χρόνο θα έχει 16 ομάδες. Άρα δηλαδή, αυτούς που θα έρθει στον ΠΑΟΚ, πρόσεξε τώρα. Μου λες ότι θα πρέπει να πληρώσει τα 400 τα φετινά. Εντάξει. Ρε, αυτά διακανονίζονται, ρε φίλε. Δεν έχει να ωραία, κάνει. Ένα διακανονισμό. Και, να βάλει από πάνω. Ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ αυτή τη στιγμή έχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό είναι το θέμα του. Ωραία. Δεν θα ασχοληθεί, ρε παιδιά. Τελειώνεται. Ναι, πολύ ωραία. Να μην ασχοληθεί. Πες το όμως, ρε Ιβάν. Όχι, εκτός από αυτό. Ναι. Έχετε ένα τύπο. Ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Γεια σας, παιδιά. Ένα ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Είμαι στην Αυστραλία 500 χρόνια και έχω βγάλει να κάνω λεφτά και θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου. Πολύ ωραία. Εντάξει, έχω και 5 φίλους μου και θέλω το μαγαζί να το πάρουμε. Πού πληρώνω και τι. Τόμπολα, ερώτηση ημέρας. Με ποιο θα μιλήσει. Με τον Μπάνε. Το Θανάση Κατσαρή. Με τον Μπάνε. Ποιο Μπάνε, δεν υπάρχει Μπάνε. Πάει Μπάνε. Ο Μπάνε τελείωσε. Τελείωσε. Θα το φωνάξω Μπάνε, έλα να μου πει ιδιωτικά πράγματα. Ωραία, πάρε τα στοιχεία αυτά είναι. Ωραία. Τα οικονομικά. Ναι, πλήρωσε τα. Πού. Πού. Σε ποιον. Σε αυτού του. Κάνω άξιμο του κεφαλαίου. Κάνω μια άξιμο του κεφαλαίου 800-900 χιλιάρια και το παίρνω το μαγαζί. Και υπάρχουν και άλλα 2,5 ανοιχτά του Σαββίδη. Ορίστε. Τι είναι αυτά εδώ πέρα. Όλα αυτά που έχει δώσει αυτά τα χρόνια. Κάπου τόσα, 2-2,5 είναι. Δεν θα τα ζητήσει πίσω. Πού το ξέρεις. Δεν νομίζω. Ωραία, δεν θα τα ζητήσει πίσω. Ωραία. Δεν θα πρέπει όμως να μιλήσει με αυτόν. Τον άνθρωπο που έχει δώσει 2-2,5 έχει μια καρτέλα. Σίγουρα. Μέσα. Ναι, έχει μια καρτέλα, σίγουρα. Ναι, γιατί αυτά τα λεφτά είναι νόμιμα. Αυτή είναι η κατάσταση στον πάγκο. Ωραία. Βγάλε σε άκρη. Εγώ βλέπω θλίψη στον μπάσκετ τη πόλη δυστυχώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Ηρακλής θα ανέβει με το καλό να ανέβει. Θα παλέψει για να παραμείνει. Ωραία. Ναι. Του χρόνου δεν θα πάει να κάνει μια ομάδα με 1,5 εκατομμύριο. Γιατί εντάξει, ο Δρακόπουλος είναι μια χαρά επιχειρηματία, έχει ρίξει χρήματα και στην Α2 και όλα αυτά κάθε χρόνο. Αλλά δεν είναι και ο άνθρωπος τώρα. 7-8 εκατοστάρια. Δεν είναι δηλαδή ο. Μηγιστάνας. Θα πάει για να μείνει σε πρώτη φάση. Ναι. Ο Ηρακλής πόσα χρόνια έλειπε από την Α1. Πολλά. 12-13. Κάπου τόσο. Και είχε μια μικρή παρένθεση κάπου το 6-7 από την. Που ήταν 10, και πιο κάτω. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Σήμερα που μιλάμε, μπορεί σε ένα μήνα, ωραία, να έχει εμφανιστεί τον Άριο Αταμάν και στον ΠΑΟΚ να έχει εμφανιστεί ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ, και να στρώσει το μαγαζί. Σαν πολλοί είμαστε συνηθισμένοι στους μεσίες όσον αφορά τον μπάσκετ και όχι μόνο. Καλά. Αλλά αυτή τη στιγμή το μπάσκετ της πόλης είναι θλίψη και περισσότερο νομίζω ότι τους ακουμπάει στο επίπεδο της θλίψης τους παλιούς που ζήσαν τις πολύ καλές εποχές και βλέπουν τώρα την κατάτια των ομάδων της πόλης. Η αλήθεια είναι επίσης. Ναι. Γιατί δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα, είναι ότι η απόσταση πλέον, ειδικά για τον ΠΑΟ και τον Άρη, του πολύ κακού πράγματος με το πολύ καλό είναι πάρα πολύ μικρή. Πάντα ήταν. Ναι, είναι πάρα πολύ μικρή και θα το εξηγήσω γιατί είναι πολύ μικρή. Γιατί υπάρχει μια Ευρωλίγα που επεκτείνεται, ναι. Υπάρχει μια Ευρωλίγα που κάνει κράγια ομάδα από Θεσσαλονίκη, να το ξέρεις, κάνει κράγια ομάδα για τρίτη ομάδα από την Ελλάδα εκτός Αθηνών. Ωραία. Άρα, να η ευκαιρία. Ωραία. Και οι δύο ομάδες αυτές, εφόσον είχαν μια οικονομική τέλος πάντων άνεση. Να η ευκαιρία λοιπόν. Όχι απλά θα ήταν επιλέξιμες, εγώ σου λέω ότι σίγουρα θα ήταν στην Ευρωλίγκα μία από τις δύο. Έτσι. Γιατί έχουν γήπεδα που αρέσουν στην Ευρωλίγκα, γιατί έχουν αεροδρόμιο, γιατί δεν έχουν αυτό το πράγμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχουν χρήματα. Και σου ξαναλέω ότι η απόσταση του πολύ άσχημου με το πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ μικρή. Ένα τσικ θέλει το κακό για να γίνει καλό. Αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος να βάλει λεφτά. Είναι πάρα πολύ απλό. Και όσο δεν υπάρχει αυτός, το μυαλό σου πάει στο κακό. Δεν μπορεί να πάει στο καλό. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι ο Πάγκος να παίξει την Ευρωλίγκα σε κάποια φάση. Πώς το σκεφτώ. Όταν δεν έχει να πληρώσει ούτε την καθημερινότητά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Και το πρωτάθλημα γίνεται με 16 ομάδες. Και του χρόνου θα πάρει 4.
Να δούμε πώς θα περάσουμε τον χρόνο. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτά. Καλοί φίλοι. Αύριο επιστρέφει η εκπομπή Eurovision. Ε? Ναι, αύριο 10 ναι. η ώρα θα είμαστε. Με δεύτερο ημιτελικό θα είμαστε εκεί. Dare to dream. Χωρίς βέβαια ελληνική και κυπριακή συμμετοχή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει το ενδιαφέρον της. Χθες ποιοι πέρασαν, φίλε, τελικά είδαμε. Δηλαδή ο Ισλανδός πέρασε που λέγαμε εμείς τι ωραίο κομμάτι και τι ωραίο κομμάτι. Το είδες. Πέρασε. Okay. Το κομμενάκι, το ξανθό, το λευκορώσικο. Δεν θυμάμαι. Έλα, αλλά εμείς περάσαμε. Αλλά εμείς περάσαμε, φίλε, δεν το περίμενα. Εμείς λέγεται ότι χθες ότι είμαστε και το πρώτο φοβορί, φίλε. Έτσι λέγανε. Με την πομπονιέρα, Νίκο, τώρα που πήγαμε να πούμε. Οκ, ναι, okay, ναι. Καλή φωνή, καλλιτέχνηδα, ωραία. Ναι, αλλά σαν πομπονιέρα ήταν. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, αυτοί προκρίθηκαν. Προκρίθηκαν. Στο τελικό Ελλάδα με Κατερίνα Ντούσκα. Ωραίος ποδοσφαιριστής ήταν κάποιος που το λέγανε Ντούσκα. Λοιπόν, περίμενε. Who is waiting? You are waiting. Qualified for the final. Greece, Belarus, πέρασε το κορίτσι μας. Σερβία. Σερβία, πια εκείνη η μίλφη λίγο. Εκείνη ψηλή, ωραία. Ναι. Εστονία, Κύπρος. Εστονία, ποιος ήταν. Ένα τυπάκο δεν είχε. Έναν τύπο που έμενε σε ένα δεξί μπακ που λέγαμε ότι είναι, νομίζω. Αυτός ήταν. Αυτός νομίζω ότι είναι, ναι. Τσεχία, δεν θυμάμαι. Εκείνα τα παιδάκια τα χαρούμενα δεν ήταν οι Τσέχοι, νομίζω, με τις μπλούζες χρωματιστές ή όχι. Ναι. Η Σλοβένη ήταν εκείνη. Και η Σλοβένη έχει πέρασει πάντως. Αυστραλία. Πέρασε η Αυστραλία, Ευρωπαϊκή χώρα. Μήπως. Η Ισλανδία, η αγαπημένη μας. Το Σαν Μαρίνο, ρε φίλε. Πέρασε εκεί πέρα ο Σπαλέτη. Σπαλέτη ο. Και η Σλοβενία. Μάλιστα. Τάμπτα εδώ πέρα. Την κράζαν οι Άγγλοι σήμερα στη Σαν. Γιατί? Για το Σόρο Χότς που φαινόταν, λέει. Σιγά το φαινόταν. Και φωσφάνω εδώ πέρα το δεξιμπάκ και στο νος. Ισλανδία. Ναι, αυτός εδώ πέρα ο Λάκαρας να πούμε. Μπελαρούς το κορίτσι μας. Να, η Τσέχη αυτή εδώ πέρα χρωματιστή. Ναι. Και τα ανήλικα ρε που είχαν σχολείο σήμερα. Αυτοί που κοιτιώσαν όλη την ώρα. Ναι, και δεν κάναν τίποτα άλλο. Μάλιστα. 14 και 12 χρονών αυτή ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε. Ήρθε ο Γιώργης. Λοιπόν, αποχωρούμε, πάμε να δούμε Sin Boy. Γιάννη Ροτοκούμπο. Και ερχόμαστε αύριο για να τα σχολιάσουμε και αυτά και την Eurovision και ό,τι άλλο υπάρχει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.